Ωραία, ακούσαμε το Μανώλη Σιώπη μετά το τέλος του φιλικού αγώνα του Άρη στον Εύωσμο με τον Αγροτικό Αστέρα. Βέβαια, αυτό ξεχάσαμε χθες να το πούμε, ότι υπήρχε φιλικό. Εγώ βασικά ξέχασα, εσύ τι να το πεις. Και είχα ένα σχολιάκι που θα το πω βέβαια για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τέλος πάντων. Καταρχήν να πούμε ότι πάλι δεν φάγατε γκολ. Τι λέτε, έτσι, ούτε σε φιλικό, μας έχετε σπάσει τα νεύρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει, ναι, δεν γίνεται. Θα αρχίσω τα μαγικά να μου να ξέρεις. Βουντού, βουντού. Είναι κάτι, θα αρχίσω βουντού, βουντού και μια καρφίτσα μαύρη. Κατά το κύριο Ζουράρι, το άλλο που ξέρετε να πούμε. Ναι. Κατάλαβες, ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, το πήραμε στο καραμπούρι, λέμε φιλικά. Δεν τρώμε ήταν... γκολ ποτέ. Στην Ευρώπη φιλικά, ναι, εδώ ένα γκολ με τη Λάρισα. Λέμε, άντε, ξέρω εγώ σε αυτές. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 0 στα 2 μάτς επίσημα και άλλο φιλικό χωρίς γκολ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να συνεχίσει. Παρασφίξαμε. Εντάξει, θα ναι. μπει και ο Μαυράη. Ναι, τι θα γίνει. Υπόσχομαι σε όλους. Το πρώτο γκολ θα φέρει, θα κεράσει. Όχι, όχι, στο επόμενο μάτς ότι παίξει το γκολ γκολ. Δεν ξέρω ναι. τι να κάνει. Άρης Λεβαδιακός. Ναι, ναι, θα προηγηθεί ο Λεβαδιακός. Ξέρω που θα παίξει εσύ. Το Λεβαδιακό δεν θα φάμε. Ξέρω που θα πιστεύει ότι θα πάμε στο επόμενο. Ξέρεις, πάμε. Πού? Πάμε με στα Γιάννα. Α, ο Κλάους. Θα σκοράρει ο Κλάους. Επιστροφή Κλάους, για όσο το ξέρετε. Ήμουνα σίγουρος. Μόλις είπα Γιάννα, ο Κλάους. Τι δεν τον πήρε τον Κλάους πίσω, Σεντερφόρ θέλατε. Καλά, έχουμε τώρα τον Μπρίγιοβιτς. Θέλατε, Καρέλης. Ο Καρέλης είναι καλύτερος από τον Κλάους, ας πούμε. Έχουμε ναι, ο Καρέλη πήρατε. Δεν είναι καλός ο Κλάους. Καρέλης δεν τον παίζει για καθαρό ημοφόρο. Α, παίζει και πίσω. Και γραμμή, τι που παίζει. Παίζει αριστερά, δεξιά. Παίζει και γραμμή, ναι. Παίζει και καθαρό ημοφόρο Σεντερφόρ. Είναι άλλος παίκτης. Ο Κλάους είναι παίκτης περιοχής. Ωραία. Δεν ξέρω, θα έχουμε άλλες δηλώσεις. Αν θα έχουμε. Αν θα έχουμε, διακόπτουμε τη φυσικά την εκπομπή. Θα πούμε που είμαστε, κύριε Τρέγια. Πες, ορίστε να έχω. Από ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107 και 4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, όλη αυτή τη βδομάδα, 8 η ώρα. Την επόμενη βδομάδα, 10-12. Δευτέρα και Παρασκευή, επαναλαμβάνω. Δευτέρα και Παρασκευή, 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αλλά κάτσα κάνω μια συνάντηση τώρα με τον ναι, Σουλευθέρωση εδώ πέρα. Και εγώ, και λίγο... Γιατί κάτι δεν μου αρέσει έτσι λίγο. Ναι, όχι, άσε αυτό. Λέω ότι μπορεί και την άλλη εβδομάδα, έτσι ψυχανεμίζομαι ότι θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα 8-10 τουλάχιστον. Έτσι λέω εγώ. Κοίταξε τώρα, λίγο και χθες που πήγαμε έτσι και κάναμε κάποιες συζητήσεις με ακροατές ναι. μετά την εκπομπή. Θέλουμε να παίρνουμε φυσικά το σιγμό. Ναι, εντάξει, λίγο το κάθε μέρα λέει να ίσως να κουράζει. Ναι, να... Καλά, θα δούμε αυτό τώρα, είναι θέμα, το συζητήσουμε. Θέμα της δίευθυνσης, δεν είναι. Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα. Όσοι ακούνε τώρα. Εντάξει, και με ακούει, γι' αυτό τα λέω, επειδή με ακούνε. Θα φέρεις λίγο έτσι... Για αυτό, μα δεν είναι κακό, ρε φίλε. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Το κακό... για μένα το πιο ιδανικό θα ήταν ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Κυριακή ναι. στο... Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Κυριακή, βέβαια. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Κυριακή, καλύτερα, τι ώρα. 10-12. Α, 10-12, λες να τελειώνει ναι. τα μάτς όλα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δευτέρα, είναι... Δευτέρα είναι μετά τα μάτς που έχει και δευτεριάτικο μάτς. Ναι, σωστά. Παρασκευή είναι πριν τα μάτς. Σωστά. Κυριακή μην είναι τα μάτς. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Λες να μην το έχουν σκεφτεί αυτό οι ηθήνοντες. Οι ηθήνοντες και ναι, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ξανασυζητήσουμε λίγο το θεματάκι. Νομίζω ότι ακούγεται καλό. Βόμβα, 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 βόμβα. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας, κύριε Τρέγια μας. Φυσικά, να πούμε. Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας? Τρόποι επικοινωνίας είναι για την ώρα μόνο με τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας. Στο 54526. Και στείλτε στο 54526 οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσει εδώ το ράδιο Μαρμίτα. Φυσικά, μόλις ανοίξουμε τις γραμμές το 2310-287 και 38 θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287-888. Να πούμε, υπάρχει, βγάλαμε τι είμαστε. Τι θες? Έχουμε λογότυπο στο. Δεν ξέρω. Τι κάνουμε, ξέρω, δηλαδή είμαστε απαράδεκτοι. Εγώ ήρθα σήμερα άρον-άρον. Ναι. Και εγώ ήρθα λίγο άδειξα σήμερα. Με τη μηχανή σήμερα. Με τη μηχανή ήρθε σήμερα. Ναι, το... Είδες τι πάθαμε χθες που μείναμε. Ναι, μείναμε. Είδα. Μείναμε. Γιατί λόγω επειδή τη έκθεση. Βασίλη, βάλει λίγο αυτό από κάτω, λίγο χαλάκι. Έτσι λίγο. Ναι, ναι. Το μακαρόνι με το κύμα. Πέρσικα θέλει να είναι το χάλι. Τι χάλι να είναι. Πέρσικα. Δεν ακούω. Λίγο, λίγο ανέβαστο το μπίλι. Ωραία, καλά είσαι. Ωραία. Έτσι, ναι, μου αρέσει. Έτσι, να πω ότι εγώ φυσικά στον τοίχο μου υπάρχει και το λογότυπο ξανά. Καταρχήν δεν παρουσίασε τον Νικολίπτη. Έτσι, θα μα κρατήσει μούτρα, δεν θα μα βγάλει γούστα, εντάξει. Εντάξει, μόνο τον φίλο σου επειδή είναι Αριανάκη, το χθεσινό, το Χρήστο, έτσι. Ο Βασίλης Ζενάρης, τι είναι. Καλά, όλα θα τα λέμε.
Όχι. Βασίλη, δεν ξέρω αν θέλει να το πούμε ο Βασίλης. Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Ξέρω. Εγώ τόσα χρόνια. Εσύ είσαι, συγγνώμη. Εγώ ρε φίλε είμαι 7 χρόνια συγγνώμη, εδώ. Δεν το ρουφιάνεψα. Δεν το ρουφιάνεψα. Δεν είναι κακό ρε Βασίλη. Είσαι 7 χρόνια εδώ. Εγώ είμαι ούτε μία εβδομάδα και θα ξέρω ο Βασίλης τι ομάδα είναι. Είναι λογικό αυτό. Όχι. Μπορεί να μην θέλει ρε φίλε. Μαντεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα γιατί και τα προσωπικά δεδομένα. Μόλις τον είπα Άρης γέλασε όμως. Γέλασε γιατί είναι ο άνθρωπος. Αλλά τι το λες, τι το λες. Καλά, γιατί κακό είναι ρε φίλε. Μπορεί να μην ήθελα να το πει. Εντάξει. Δηλαδή όλοι χολύπτες Άρης είναι. Θα πεις ποιος είναι ο χολύπτης. Δεν λέω ρε. Βασίλης Καβαδίας κύριε. Δεν το λέω. Βασίλης τρεις φορές δεν είπα. Προτεργάτης του Λίμπερο εδώ πέρα. Ο ακούρας ο Σακαμάτης. Όπως και όλοι οι χολύπτες φυσικά. Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπομπή ο ηχολήπτη, όχι μόνο δική μα και όλων. Ανέβασε τον, μα κάνει τρελά. Ναι. Τι να τον ανεβάσω, το η αλήθεια είναι αυτό. Άμα η αλήθεια ανεβάσει ψυχολογικά αυτό δεν πιάνει. Ο ηχολήπτη είναι βασικό κομμάτι μια εκπομπή. Λοιπόν, να πω εγώ αυτό το σχόλιο που ήθελα. Τώρα τα ξαμερικοί μπορεί να μην στραβομουτσουνιάσουν. Με αυτή την ομάδα εγώ δεν θα έπαιζα φιλικό. Με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Με αυτή την ομάδα εγώ. Άμα ήμουν πάντα. Τάσο, πάντα εγώ και τα προηγούμενα χρόνια όταν έκανα στα προηγούμενα ραδιόφωνα που ήμουνα. Πάντα η οπτική μου γωνία είναι τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος, ρε παιδί μου. Ναι, κατάλαβα. Αυτή είναι η οπτική μου γωνία. Πάντα αυτά είναι τα σχόλιά μου. Σε αυτό βάζω τον εαυτό μου. Είναι από τα λίγα που ταιριάζουμε. Ναι, βάζω τον εαυτό μου τι θα έκανα. Εγώ με αυτή την ομάδα δεν θα έκανα φιλικό. Θα έκανα με οποιαδήποτε άλλη Θεσσαλονίκη. Πες μας γιατί, ρε φίλε. Θα σου πω γιατί αυτή η ομάδα όταν ο Άρης ήταν στην Γάμα Εθνική. Σκύλιασε με τον Άρη και οι άλλοι περάσανε. Όχι στη Γάμα, συγγνώμη, στη Β' Εθνική. Mm. Και οι άλλοι περάσαν τρένο. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Mm. Θα έπαιζα. Εγώ δεν λέω να παίξει φιλικό. Φυσικά, εφόσον έχει διακοπή, πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη και ο Σιώπης και ο Μαρτίνεθ και ο άλλος ο Βιτόρ και οι αυτοί που δεν έχουν παίξει. Οπότε κατάλαβα, όλοι αυτοί παίξανε. Δεν έπαιξε και κανένας βασικός. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Και καλό είναι που έγινε. Δεν θα έπαιζα με αυτή την ομάδα. Έτσι λέω εγώ. Θα έπαιζα με την. Με ποιον να παίξω και από τη Θεσσαλονίκη, αν πει. Με όποιον θε, ρε παιδί. Καλαμαριά, ρε φίλε. Όχι, ούτε με την Καλαμαριά. Γιατί? Δεν θέλω ούτε την Καλαμαριά. Δεν μου αρέσει κανένα από τη Θεσσαλονίκη. Για την ιστορία με το Μίτσελ. Δεν μου αρέσει κανένα από τη Θεσσαλονίκη. Θα μου πει, δεν μου αρέσει κανένα γενικώ από Βόρεια Ελλάδα. Όλοι μα έχουν λίγο κάνει. Ναι, αλλά. Είμαστε λίγο. Ναι, αλλά... Έτσι λέω εγώ. Πρόσεξε. Ναι, αλλά ο πρόεδρό σου είπε, σεβόμαστε τη θύρα 10. Καλά, εγώ απάντησα. Σου απάντησα. Νομίζω. Κοίτα, είμαι ένα κόκο. Του κόσμου του Άρη, ένας μικρός κόκος. Η δική μου απάντηση αυτό. Μπορεί κόκος. Πέρσες... Ναι, τι είπα. Γιατί. Κόκος. Κόκος. Λάθος έκανα. Όχι, εντάξει, είναι αυτό από την άμμο. Ναι, αυτό. Κόκος, ναι. Κόκος. Ναι. Εντάξει. Διαθυγείς στα αγγλικά, μήπως θα το πεις στα αγγλικά. Όχι ρε φίλε, προς Θεού. Λοιπόν, οπότε, δεν το ξέρω και εγώ στα αγγλικά, που ξέρω και 2-3 πράγματα, δεν το ξέρω ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ, άλλος μπορεί να διαφωνεί, γι' αυτό λέω. Και πάντα η δική μου οπτική γωνία είναι αυτή. Τι θα έκανα αν ήμουν εγώ πρώτος. Εγώ δεν θα έπαιζα με αυτούς. Με όποιον άλλο θες, πάτε σε ένα χωριό ρε παιδί μου. Με όποιον άλλον θες παίξε. Με αυτούς δεν θα στα χωριά έχεις καλές γνωριμίες. Ναι, έχω. Τέσσερα χρόνια τα γνώρισα. Τι να κάνω, λέμε ψέματα. Έχεις βυζάντιο κοκκινοχώματο, αγιονέργεια. Εντάξει. Κρύες βρύσεις. Γνώρισα. Η αλήθεια είναι αυτό. Κρύα βρύσεις, όχι. Με τη ζεστή βρύση παίξα. Με την κρύα. Έχει ομάδα ζεστή βρύση. Δεν ξέρω. Προφανώς. Μην κάνεις τα παιδιά. Γιατί ακούνε και παιδιά εδώ από την κρύα βρύση εδώ κοντά να πούμε. Γιατί θα τσατιστούν. Γιατί έτσι. Γιατί του κοροϊδεύει. Δεν κοροϊδεύω, ρε. Είναι η κρύα βρύση και η ζεστή. Μου λε, ξέρει την κρύα βρύση, λέω δεν την ξέρω την κρύα, ξέρω τη ζεστή. Τι άλλο. Ψέματα να σου πω, αφού δεν τους ξέρω. Δεν ξέρω ούτε καν που είπε. Κοίτα, στη γεωγραφία δεν είμαι καλό. Δεν μου λες. Πες μου στην άλγεβρα, είμαι καλό. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Άμα μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν κάνατε το εξαναβολής φιλικό με τους φίλους σας, τους κίτρινους των Αθηνών. Φίλους μας. Ναι. Θα κάνετε εσείς με τον Ολυμπιακό που είστε τώρα. Φίλε. Είστε διαχρονικά φιλαράκια. Διαχρονικά φιλαράκια εμείς. Ναι. Εσύ πήρες Σιώπη Μαρτίνεθ, εγώ είμαι διαχρονικά ελεύθερη φιλαράκια. Είναι... Δεν έχει σημασία που είναι ελεύθερη. Καλά, και εσύ τους έδωσε Δεκέμβριο. Πού έπαιζαν πέρα. Τους έδωσε προπονητή μεταγραφή. Δεν ξανάγινε αυτό. Προπονητή πήρε δύο φορές τον Αναστόπουλο. Το Λίμπρεξ τους έδωσε. Το βαμμένο, δηλωμένο κόκκινο Αναστόπουλο. Ναι, και τι σχέση έχει αυτό. Και τι πως σχέση έχει. Δηλαδή, πήρα. Τα το πήρε, Διαμαντάκο πήρε, Αραβάκο πήρε. Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε. Ήμουν... Πάω και έχει φιλικές ωραία. Σχέσεις. Ήμουν στο άρμα του Ολυμπιακού. Δεν λέω εγώ αυτό. Όχι, λέω ρε. Εγώ το παίρνω ναι, έτσι. Ναι. Αλλά έπεσα. Και ήμουνα, είχα Αναστόπουλο και δεν ανέβηκα από τη Β. Πώς γίνεται αυτό. Τον έδιωξε. Τον έδιωξε όταν απέτυχε. Τον έδιωξε. Καμιά χρονιά δεν ανέβασε Αναστόπουλο. Παλαιόθεν. Σ' ανέβασε. Ναι, πώς για. Τώρα δεν ανέβασε. Τέλος πάντων. Σ' ανέβασε γιατί κάποιοι χάσαν τα κεκτημένα. Χάσαν τον έλεγχο. Α, καλά γίνονται αυτά. Τώρα γίνονται αυτά. Εξυγίαση έχουμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Στην εξυγίαση. Σε παρακαλώ, Τάσο. Δεν λέγονται αυτά. Και την επανάσταση που έκανε ο ΠΑΟΚ.
Την απολαμβάνει, την απολαμβάνει. Πού την έκανε. Ποιο καθαρίζει την παράγκα. Ο Άρης την καθαρίζει ή ο Ηράκλειο. Με κλινέξω, με τι την καθαρίζει. Όχι, με θυσίε το να μην πάει να παίξει τελικό. Με είδε πώ ήμουν. Ναι. Ωραίο. Εδώ εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Δεν σου αρέσω. Σόπαρε, φίλε. Μπουλούκο, ε. Σαν αστροναύτη είμαι εδώ. Σαν παίξει του Παναθηναϊκού. Για προχώρησε για να μην νομίζουν. Ποιο έκανε. Και δεν θυμάμαι κανένα άλλο από κάτω. Αυτή είναι. Tiny Toon, δηλαδή μικρό καρτούν. Με σκούφο με βάλε. Ποιο έκανε δηλαδή την ιστορία όλη. Θυμάσαι που ξεκίνησε. Ναι. Γιατί εσύ και η ΑΕΚ. Εσύ και η ΑΕΚ. Όχι, λέω. Άλλο λέω εγώ. Όχι εμεί και η ΑΕΚ. Έγινε εξηγία, εγώ το λέω. Ήταν ημιτελικά κυπέλου. Τα ζευγάρια ήταν. Πάω Ολυμπιακό, ατρόμητο ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Το πάω Ολυμπιακό, ναι. Άμπρα. Γίνεται το πρώτο μάτ. Χάνει ο ΠΑΟΚ με 1-2 μέσα στην Τούμπα. Ναι. Γίνεται ένα ολοκάθαρο πέναλτι στον ΜΑΚ. Στον ΜΑΚ. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έχει διακόψει δύο φορές. Α, το σε 90 λες. Σε εκείνο το σημείο. Ωραία. Το ΜΑΚ, να σου πω. Δεν δίνει ένα ολοκάθαρο πέναλτι. Διαμαρτυρίες του ΜΑΚ, διαμαρτυρίες του ένα του άλλου. Ναι. Τίποτα, συνεχίζεται. Ούτε, δηλαδή, ούτε καν να πάρω ισοπαλία. Ναι. Ούτε καν δεν με δίνει το δικαίωμα να πάρω ισοπαλία ο Παπάς. Μέσα στο γήπεδό μου να πάω να διεκδικήσω. Παπάς ήταν ο διαιτής. Να πάω να διεκδικήσω στον επαναληπτικό στο Καραϊσκάκι. Ναι, και δεν κατεβήκατε στο δεύτερο παιχνίδι. Την συμμετοχή μου σε ένα τελικό ακόμα. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Ωραία. Δεν κατεβαίνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στο επόμενο μάτς. Mm-hmm. Όμορφα και ωραία. Και πήγαινα... από αυτό έγινε εξυγένεια δηλαδή. Περίμενε. Πήγανε οι Ολυμπιακοί σαν χαζοί μόνοι του, κοιτούσαν το γήπεδο, κοιτούσαν του διαιτητέ. Όμορφο, ωραία. Ναι, τρώει, ναι. Τιμωρείται ο ΠΑΟΚ με μείον με αφαίρεση βαθμών. Λογικά. Τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο. Mm-hmm. Έτσι, τιμωρείται με κυκλισμένο των θυρών, όσα έγιναν και δεν έγιναν. Mm-hmm. Όμορφα και ωραία. Και από εκεί και πέρα άρχισαν και κάποιε βρώμε να βγαίνουν με τι μυστικέ υπηρεσίε. Με του σκοριού. Ναι. Άρχισαν λίγο να αντιδράνε οι ενώσεις. Άρχισαν κάποιοι να γίνονται. Να υποθέσω ότι οι ενώσεις αυτοβούλος πήγαν με την εξυγίανση. Να γίνονται πιο αυτοβούλος, έτσι. Όχι αυτοβούλος. Ναι, λέω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ είμαι σε άλλη κατηγορία και τα ρωτάω. Γι' αυτό. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Αχα, αχα. Εντάξει. Προφανώς κάποιοι ένιωσαν γιατί... το φόβο. Ποιος νιώθει φόβο. Τους που είναι ένοχος. Σωστό αυτό. Αλλά κάπου ένα. Υπάρχει μια μαρτυρία του Μητρόπουλου. Που ήταν πρόεδρος και της του Βίκτορ. Ναι, του Βίκτορα. Στον Θωμαίδη ήταν. Ναι. Το βλέπα, ήταν η τέννη. Στου Αγώνια. Στον κύριο Θωμαίδη. Εντάξει, τώρα, που είπε τώρα, ότι για να πάρθουν λέει. Να μιλήσουμε σοβαρά. Έτσι. Σου λέω, μεταφέρω το δικό του, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Είπε ότι δόθηκαν 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρθουν οι ενώσεις. Έτσι είπε ο Βίκτορας. Δεν το είπα εγώ. Αποτέλεσμα ποιο είναι τώρα που μιλάμε για να δεις τι γίνεται. Εγώ δεν βλέπω κανένα. Ποιο είναι στην ΕΠΟ. Ο Αριανός Γραμμένος. Ναι. Τι ομάδα είναι ο Γραμμένος, δε φίλε. Άρης, και όπως και η Κολύπτος. Να χαρώ εγώ. Μπράβο. Να χαρώ εγώ. Μπράβο. Άρα είμαστε κουμάντο εμείς. Καλά, πλάκα κάνει. Άρα εμείς κάνουμε κουμάντο. Όχι, όχι, θα σας φάξουμε. Όχι, γιατί κάποτε. Τρέγια. Γιατί κάποτε. Τρέγια. Ήταν ο Γκαγκάτσης. Ναι. Και λέγατε ο Παοξής Γκαγκάτσης. Ναι. Τώρα είναι ο Αριανός Γραμμένος. Ναι. Τρέγια. Έτσι και γίνει καμιά σφαγή στο χαρλάμε και σας φάξουμε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, αν το δω και αυτό. Δηλαδή το σκέφτεσαι. Ναι, έτσι όπως το λέμε αλλά... τα λεγόμενά σου. Ναι, έχεις... Όχι, εσύ είπες. Δεν τα λεγόμενά σου. Α, τώρα που είπες για τη φάση εκείνη βέβαια. Όντως για να δεις. Ναι. Δεν θυμάμαι τις άλλες φάσεις. Ένα, με το Μητρόπουλο που λες ότι δόθηκαν 6 εκατομμύρια κτλ. Όχι, δεν το είπα εγώ. Ο Μητρόπουλος. Μπράβο. Εσύ το αναφέρεις, το είπε ο Μητρόπουλος. Εννοώντας ότι κάποιος μεγαλοπαράγοντας εδώ της πόλης. Έτσι είπε αυτός. Έδωσε τα λεφτά για να πάρει τις ενώσεις. Έτσι είπε αυτός. Γι' αυτό παίρνω τα πέναλτι. Ναι. Γι' αυτό παίρνω τα πέναλτι ΑΕΚ έξω από την περιοχή 2 μέτρα. Καλά, δύο συνεταίρες. Συνεταιράκια. Η ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Γι' αυτό μου ακυρώνουν γκολ. Δύο πεκά δεν ήταν. Γι' αυτό μου ακυρώνουν. Δύο σφαγούλες έχει καημένη. Του ΑΕΚ δεν είναι, του Πάκου είναι ολοκάθαρο. Δύο σφαγούλες έχει τριπολικά. Κλαίνε και στην Τριπολίτσα. 5 μέτρα offside, δηλαδή εγώ πιο εσχρό. Πιο εσχρό γκολ να ακυρώσουν για offside δεν έχω δει. Δεν ξαναπέζει αυτό. Στην ιστορία του Λίγου Μπουσέρου. Από τους πίνακες. Όχι. Λοιπόν, όσο για τη φάση συγγνώμη, λίγο σου πω. Συγγνώμη, σου μιλάς. Και μα λες κάτι που δεν ισχύει. Δεν το βγάλανε διαπάντως. Το βγάλανε μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. Πότε είναι η επόμενη αξιολόγηση. Όποτε έγινε και παίζει ο Κομίνης. Πότε είναι. Όποτε έγινε. Εγώ όταν... το Κομίνη και εγώ... έπαιξε ο Κομίνη τα δύο πρώτα μάτια. Εγώ σου είπα την άποψή μου, δεν θυμάμαι πια. Κομπή πρώτη, δεύτερη. Σου είπα ότι όταν γίνεται ένα τέτοιο χοντρό. Διότι αυτό ήταν. Όχι χοντρό λάθος. Αυτό τι να πω. Πιο χοντρό από αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να σταματάει, να τον πάβουν. Να τον πάβουν, επειδή. Να τον πάβουν. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο να λάθος. Μην υπάρχει. Να τον πάβουν, να τον πάβουν. Τέλος. Φίλε μου. Να μην ξανασφυρίξει. Στο σπίτι σου. Και ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο θα διότι έλεγα... ο επόμενος θα έχει στο μυαλό του. Μπράβο. Είτε διαιτητής είτε υπόπτης. Ότι αν το κάνω αυτό.
Άρα όπως βλέπεις δεν γίνεται αυτό. Άρα δεν μιλάμε πλέον για εξηγίες. Εφόσον δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι. Και εσύ δεν είπες είναι λογικό να γίνει. Μα δεν βλέπουμε. Δεν το γίνεται. Εσύ δεν μου είπες. Μα βλέπουμε ότι δεν αλλάζει κάτι. Μα άρα. Δεν αλλάζει κάτι. Μα το ίδιο λέμε. Άρα μπράβο. Δεν υπάρχει καμία εξηγίαση. Ο βασιλιάς απέδανε, ζει το βασιλιάς. Αυτό είναι. Η προσπάθεια. Γιατί δεν το στέλνουν σπίτι του εφόσον έχουμε εξηγίαση. Η προσπάθεια. Ναι. Στο να αλλάξει. Α, δεν θέλει. Μία κατάσταση 30 ετίας από κάποιες πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες. Α, το κίτρινο στον Άρη, έβαλε, μήπως. Όχι, κίτρινες εννοώ την αυτοκρατορία την τριετή του Μελισανίδη παλαιότερα. Ναι. Όλοι ξέρουμε πώς γινόταν. Ναι, είχε ομαδάρα η ομαδάρα τότε η ΑΕΚ. Ομαδάρα, κάτσε καλά. Ναι. Με προπονητάρα, ναι. με. Αλλά είχε. Ναι, πήρε και κάποια δύο-τρία σφυρίγματα γιατί είχε πάρει. Τρία σφυρίγματα και σε κάθε μάτσα. Θυμάμαι το του Μανολάκη, το πέναλ με τη Λάρισα κιόλα. Σε κάθε μάτσα έπαιρνε τρία χρόνια τώρα, μην τρελαθούμε. Βέβαια αυτό τώρα που είδε, πάμε flashback να ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν πειράζει, καλά είναι και αυτά. Αυτό είναι flash Gordon. Flash Gordon και αυτό είναι και flashback. Αυτό που λες το πέναλτι του Μακ, ναι. Για να δεις ότι είμαι τέτοιο, είναι πέναλτι. Δεν θυμάμαι αν σε αυτό το μάτς υπάρχει τίποτα άλλο, ας πούμε, κατά του Ολυμπιακού που δεν το έδωσε ή κατά του ΠΑΟΚ. Είναι πέναλτι, ναι. Αλλά φυσικά μια ολόιδια τέτοια φάση, τρέγια μου, ναι. Βέβαια έξω από την περιοχή που ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν στο ΠΑΟΚ με το Γιαννιώτα, ολόιδια, και δεν έδωσε τίποτα ο διαιτής. ΠΑΟΚ με το Γιαννιώτα. ΠΑΟΚ Γιαννιώτα. Ήταν πιο παίζουμε τερματοφυλάκες τελευταίους που έχετε. Έναν καλό που είχατε. Δεν μου έρχεται. Ο φίλος του Ζητάκη, όλα, πώς λέγω. Α, το ψηλό λες. Ναι. Ναι. Εκείνος πρέπει να είναι. Πέσον, πολύ καλός. Έφυγε μετά εξωτερικό. Καλός τερματοφύλακας. 7 χρόνια, 8. Ναι, καλός τερματοφύλακας. Ο Φερνάντες. Εκείνος πρέπει να ήταν. Ναι, ο Λόι διαφάση καρμπών. Μόνο που φυσικά του ο Μάκ ήταν όντως πάνω στη γραμμή, άρα είναι πέναλτι. Του δικού σα του Φερνάντε ήταν ένα μέξω έξω από την περιοχή, ήταν κόκκινο. Όλα τα θυμάμαι, τρέγια. Τα θυμάσαι, ναι. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Ναι, είμαι σε αυτά, είμαι, ξέρεις, είμαι καλός. Μετά από απουσία 4 ετών, δεκάδες κατηγορίες, θυμάσαι και πίσω όλα τα τελευταία. Μπράβο, ρε Ζάχο, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν έχω φάει, πρόσεξε. Βγάζω καπέλα. Και δεν έχω φάει, να ξέρεις, το βλέπεις. Καλά, αυτό δεν το φας μόνο σου, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Το μισό είναι, εντάξει. Όντως, πραγματικά, το μισό είναι. Μισό δεν το φάμε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, είναι το μισό του κανονικού, άμα θες σου δίνω. Είναι το μισό του κανονικού. Πάλι θα φάζε τρέγια. Πού στο καλό τα βάζει τώρα, γιατί είσαι και fit. 187 πόντους άντρες, φίλε. Πού τα βάζει, 1,87 είσαι τρέγια. Ναι, ναι. Πού δεν είμαι πιο κοντός από σένα. Γιατί είσαι, ρε. 1,85 είμαι εγώ, πώς είσαι. Εσύ είσαι 85. Ναι. Φίλε, δεν έχεις την αίσθηση του ύψους. Εγώ. Θα σε μετρήσω τώρα, αν και δεν κάνει. Πάω όπως θέλεις. Γιατί είναι κατά μια, τι γίνεται. Γιατί έτσι όπως σε κόβω. Καλά, δηλαδή ταυτότητα μου λέει. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον μισό με ένα πόντο πιο ψηλό από μένα. Ή φορά τα κούνι. Τα κούνι. Το άφησα το 12 από το σπίτι να σου πω την αλήθεια. 1,85 είμαι. Σοβαρά. Λες, εγώ νόμιζα θα έλεγες πιο κάτω. Για γιατί... 85 μπορεί να είσαι 16 χρονών που μετρήθηκες. Ναι. Λες να ψηλώνω ακόμη. Είσαι πάνω από 1,87 εσύ. Πού είναι 85, ξέρω. Μήπως ήταν τα μαλλιά και έπεσα, λες. Όχι, βάζω στοίχημα. Λες, με στοίχημα είσαι πάνω από 1,85. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό δεν πες. Βάζεις 5 ευρώ στοίχημα, ένα ταλιράκι έτσι λίγο. Δεν έχει φράγκο άνθρωπος. Θα πάρω τον Τζαλτίδη τώρα να σε φέρει το μισθό. Προκαταβολή εγώ. Λοιπόν. Χώρισε ένα ταλιράκι. Ας τον άνθρωπο τον έπιασε. Κάτσε ρε φίλε, να βγάλω μια τετράδα κίνο θέλω να χώσω. Κίνο παίζουμε. 7-17, 51-15. Ωραία τετράδα. 7-17. Ναι, τετράδα πες, να παίρνει 50 θέλει. Ένα 50 δεν θέλει πολλά. Είσαι ολιγαρκής. Ολιγαρκής. Κάνα πιτόγυρο τώρα. Που, λοιπόν, θα κρίσουμε με αυτό γιατί και εγώ ψηλό παίζω κίνο. Θα κάνουμε και το διάλειμμα. Θα κάνουμε και το διάλειμμα. Πότε κέρδισε τελευταία φορά στο κίνο. Γιατί εγώ με πάει. Φυσικά πέραν τη πλάκα, χαρτολογώντας το λέμε, yeah. Μακάρι η ατυχία όλων μας να είναι στο κίνο και στο τέτοιο. Πρόσχυρο. Ναι. Πήρα το 2010 13%. Ναι, θυμάμαι κασέρι. Αυτό που μου το είχες πει. 7 στα 7 με 3 ευρώ. Και ένα εφτάρι είχες πάρει, μου είχες πει. 7 στα 7 με 3 ευρώ. Ναι. Πήρα το 16 8200. Ρε τρέγια τώρα πλάκα μας κάνεις. Δύο θέλουμε... στην ίδια κλήρωση. Ναι. 9 στα 10, δύο φορές στην ίδια κλήρωση. 9 στα 10, έπαιζα 6 δεκάδες. Έπαιζα εκεί στο κέντρο και έβγαλε 13-14 νούμερα και έπιασα τα 9. Τρέχει, μήπως πιάνεις με τον κόλο σου, μήπως πιάνεις μπαρμπούνια, τίποτα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Τελευταία πήρα γύρω στο χιλιάρικο. Φτάνει, ρε τρέγια. Τον έβαλες μέσα, δεν χτίζει την Αγία Σοφιά. Γύρω στο χιλιάρικο, συνεταιρικά με τον Προποτζή επάνω στη Νεάπολη. Εμείς για να κερδίσουμε χίλια. Παίξαμε τα μηδενικά με κοινό. Τρέγια, εγώ για να κερδίσω 1000 ευρώ στο κοινό πρέπει να παίξω 3.000. Κατάλαβε. Έχει πολλές αμαρτίες. Εγώ είμαι ένα μάρτυρος. Αυτό είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαστε κακοί. Ξέρεις πότε κέρδισα. Δύο φορές έχω κερδίσει τα τελευταία 8 χρόνια. Μην γελάς. Σοβαρά. Τώρα έχω πάρει φλακ.
Ένα μήνα πριν πάμε στη Μαδρίτη και τι μου λέει, Παοξής ο τέτοιος, ο προπονητής. Εκεί που σε είχα δει, στους Αμπελόκηπους. Ναι, στους Αμπελόκηπους, έφυγε από εκεί. Πίσω από την πισίνα, εκείνο το προπό. Ακριβώς. Ναι, έφυγε από εκεί, πήγε στην 28η και τώρα έκλεισε, γιατί αν τα ξέρεις, από τους 5.000 οι χίλοι κλείσανε. Κλείσανε, γιατί πολλά τα βατζιλίκια ζητάει ο Παπ. Ναι, ναι, δεν υπέγραψαν το τέτοιο και πάνε στα δικαστήρια κτλ. Και τι μου λέει ο προπονητής Παοξής. Ένα μήνα πριν πάμε στο Καλντερόν. Άντε μου λέει, 5 στα 5 έβγαλα, 200 ευρώ πήρα, δεν πήρα και τίποτα. Άντε Ζάχο μου λέει, ένα ακόμη τέτοιο και έβγαλε στην εκδρομή. Και από τότε έχω κερδίσει άλλη μια φορά. Στα 8 χρόνια δύο φορές τρέγια. Εντάξει, ναι, αλλά έχω και τρεις κόρες, ξέρω ο Θεός. Ναι, εντάξει, εντάξει, λοιπόν. Κάνε δύο παιδιά και άμα δεν κερδίσεις θα σε πω αδικημένο. Λες, διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μέχρι τις 10. Τι έγινε, καλό ήταν το σαντουιτσάκι. Καλό ήταν. Θες καμιά σουρωτή του όχι. Προέδρου. Όχι. Τι όχι, τι θες. Τι σουρωτή. Σόδα. Σουρωτή, όχι. Γιατί επειδή το σαβίδι δεν πίνεις. Όχι, δεν το πίνω σουρωτή γενικά. Όχι, δεν είμαι. Αλλά ήταν ωραίο. Βλέπω και εσύ έριξε κάτι πυρουνιέ. Ναι, κάτι ψηλέ τι έριξα εγώ. Γιατί είμαι γνωστό λυκού. Δεν παρέγγειλα. 4-5 σουβλάκια κάτι τέτοιο. Δεν παρέγγειλα. Δεν παρέγγειλα. Όχι, γιατί. Τίποτα. Ναι, είπα μετά τις 9 να μην τρώω. Τι μετά τις 9, χθες έφαγες τρεις πίτσες, ρε. Τι τρεις πίτσες, ρε. Μία μας έφερε και πήρα ένα κομμάτι να Ζαχώ! Για πες για χθες, να πούμε, να το πούμε πλέον. Το είπες βέβαια και εσύ. Πες το, βέβαια. Ότι από Δευτέρα το Εσκομπάρ θα είναι χορηγός της εκπομπής μας, εδώ του Ράδιο Μαρμίτα. Να ευχαριστήσουμε φυσικά οι υποστηριχτές της εκπομπής. Και τον Μανώλη και τον Μανώλη και τον Νίκο τον Μπουγάτσα και τον Μάνο τον Καλογεράκη. Οι ιδιοκτήτες. Εξαιρετικό μπαράκι και σπορ καφέ. Ναι. Έτσι. Έτσι. Άνα, μπράβο. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά και από Δευτέρα έτσι κι αλλιώς. Το οποίο βρίσκεται στην αρχή της Ανθέων. Έτσι. Καλό είναι να το επισκεφτείτε για να καταλάβετε τι σας λέμε. Και εμείς θα είμαστε φυσικά τακτικά εκεί. Πέρα από το μπαράκι και το σπορ καφέ, υπάρχουν και σαγηνευτικές, γοητευτικές παρουσίες. Ξατάπλασματάκια. Να μην βρίσκεται εκεί ο Μπουγάτσας. Ζάχου, εγώ κάνω τα. Εγώ λέει κάνω τα interview. Εγώ. Τι κάνει. Αυτός κάνει, λέει, ποια θα έρθει να δουλέψει, ποια δεν θα δουλέψει. Τι κάνει, τσουπάει. Εγώ τι διαλέγω, Ζάχου, εγώ. Λέω εντάξει, ρε Νίκο, δεν. Ωραία. Ωραία. Εκεί θα. Τα βλέπουμε και τα περισσότερα παιχνίδια και τα βλέπουμε και κάποια βράδια θα είμαστε κι εμείς εκεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Και φυσικά από Δευτέρα είπαμε το Εσκομπάρ θα είναι χορηγός, υποστηρικτής, όπως θέλετε το λέτε, της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και φυσικά και του ραδιοφώνου εδώ, το Λίμπερο 107,4. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε τίποτα, ρε, εσύ. Τι να πούμε. 0-3 τώρα κέρδισε ο Άρης με 3 γκολ του Νασλίδη. Χάτρικ ο Νασλίδη. Πιάσαμε τις ιστορίες λίγο έξω με τα φαγητά. Ναι. Μας είπε μία ο Παύλος ο Ραπτόπουλος. Ναι. Εκείνη την ιστορία όντως. Με το φίλο του. Πιάσαμε και εμείς με τα φαγητά, γιατί έτρωγε σάντουιτς, τους άκουσε. Εντάξει. Λοιπόν, είχα ένα συνάδελφο στην εταιρεία που δουλεύω. Κάτσαμε μια μέρα μετά από μια βλάβη χοντρή. Βρήκα μια καντίνα, λέμε να φάμε. Παραγγέλνει μέχρι τα σάντουιτς, σου λέω, μία μπακέτα σχεδόν, ψωμί και μέσα 3 μπιφτέκια. Αυτό ήταν το ένα σάντουιτς. Το ένα σάντουιτς. Πατάτες, κρεμμύδια, μουστάρδες, κέτσα, μπούκοβα και τα λοιπά. Σάντουιτς Godzilla, για τον Godzilla. Κάνε ένα. Ναι, ωραία. Ναι, το τρώει. Κάνε δεύτερο, κλάτσο τρώει. Το τρίτο, ρε φίλε, το λέει από τον πόλεμο του Ιράκ, έχεις να φας. Ναι, εντάξει, καλά το είπε. Τι συνοιάζει, το λέει, μεγάλε. Με έκανε, λέει, εντύπωση, λέει, γιατί είναι μεγάλα, είναι χορταστικά. Κάνε ένα ακόμα, το λέει, εσύ. Πόσο θα φας, το λέει. 10 θα φάω, το λέει, τι συνοιάζει. Άμα φας 10, το λέει, ο καντινιέρης. Ειλικρινά το λέει, ό,τι. Αυτό μπροστά σου γίνεται. Ναι, μπροστά. Ό,τι φάγανε, λέει, οι φίλοι σου, φίλες. Ήπιανε, έφαγες εσύ τα 10, θα σας τα κεράσω όλα εγώ. Ναι. Το λέει μέσα. Βάλε. Φέρε μου μια σουρωτή. Κλάτς, πήρε μια σουρωτή, ρίχνει ένα ρέψιμο τρελό, κλάτς το πέμπτο. Κλάτς το έξω, το έκτο. Στο έβδομο, στο έβδομο φέρε μια μεγάλη μια μπύρα. Κλάτς, κλάμπα της και μπύρα, ναι. Ο 8-1, το 10, το χαλαρά στο ρελαντί. Ναι. Ο άλλος έχει γουρλώσει το μάτι. Καλά, 10, ρε, είναι έτοιμος να πάρει το μαχαίρι, να πούμε που κόβει τα ψωμάκια και να κάνει χαρακτήρι. Ναι. Του λέει, φίλε, το λέει μπράβο σου. Το λέει, δεν το περίμενα. Αυτό το πράγμα είναι όλα κερασμένα. Να σε βάλω, λέει, άλλο να φας. Ναι. Το λέει, όχι, ρε φίλε, το λέει. Έχω ρεβίθια, λέει, το μεσημέρι σπίτι. Πήγα και σε με, έλα, ρε φίλε. Καταλάβεις. Ζαλίστηκε ο άλλος. Πολύ εξτρεμόφιλος. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα, άλλο, τι έχουμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Τίποτα. Πουλάμε τίποτα ή. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Δώσε. Να δώσω. Κοίταξε τώρα. Οι εκπομπές αυτές είναι χαλάρες. Ναι. Θεματολογία πολύ δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει τώρα. Αγωνιστική δράση δεν υπάρχει. Αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε να υπάρχει. Υπάρχει το 0-3
του Άρη, Αγροτικός Αστέρας. Ναι, ντρόμε γκολ ποτέ. Χατρίκ του μεγάλου επιθετικού του Νασλίδη. Δεν ξέρω αν θα παίξει κανένα επίσημο μάτι. Δύσκολο. Ναι, έπαιξε αλλαγή προχθές. Τον έβαλε αλλαγή. Σε κανένα κύπελο. Τον έβαλε αλλαγή στο Καφτατζόγλιο, τον έβαλε. Και εγώ δεν το θυμόμουν από την αλήθεια. Τον έβαλε. Πάλι γκολ δεν φάγατε. Ναι, πάλι δεν τρώμε ποτέ. Υπάρχει επιστροφή. Καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Υπάρχει επιστροφή του Κλάους Αθανασιάδη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα Γιάννενα. Ναι, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Θα το συναντήσουμε σε δύο εβδομάδες τον Κλάους. Στα Γιάννενα. Ναι. Να σε ενημερώσω γιατί προφανώς δεν το έχεις μάθει, γιατί θα το έλεγες. Για ότι με κόσμο τελικά θα πάει. Καλά, αρέσει. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Αυτό αποφασίστηκε. Μην μετακλέτε, άμα αλλά δεν προλαβαίνετε ούτε για τιμωρία κάπου διάβασα. Άμα γίνει καμιά στραμπιλόκια, γιατί μετά παίζει με την ΑΕΚ, έτσι. Δεν θέλω. Αμάν γιατί με τιμωρήσανε, εντάξει. Αλλά δεν προλαβαίνει καν να τιμωρηθεί, νομίζω. Κάπου το διάβασα ότι λοιπόν, ακόμη για τέτοιο να γίνει δεν προλαβαίνει να τιμωρηθεί. Υπήρξε μία σκέψη μετά το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη να μην ζητηθούν ξανά εισιτήρια. Για ενημέρωσε μας. Για επόμενους εκτός έδρας αγώνες. Αλλά τι έγινε. Γιατί πάντα υπάρχει και ο φόβος της προβοκάτσιας, έτσι. Εγώ δεν λέω τώρα την προβοκάτσια, αλλά. Αλλά οι φίλοι μας, οι Snakes, τι κάνανε. Λοιπόν, αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη του ΔΣ της ΠΑΕ και των στελεχών της ασφάλειας ο ΠΑΟΚ τελικά να ζητήσει εισιτήρια για την Κρήτη παρά το γεγονός ότι στην πρώτη σύσκεψη των δύο ομάδων δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Άμα θέλουν θα σας δίνουν όμως, έτσι. Ενημερώνω εσένα και παράλληλα ενημερώνω. Άμα θέλουν σας δίνουν, λέω, οποιαδήποτε ομάδα, άμα θέλει δίνει, έτσι δεν είναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ότι δεν είναι υποχρεωμένοι, είναι υποχρεωμένοι. Εσύ το ξέρεις ότι είναι έτσι. Δεν το ξέρω, ρωτάω. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Στον ΠΑΟΚ προβληματίστηκαν αρκετά, καθώς ήταν μεγάλο το δίλημα και δεν ήθελε κανείς στον ΠΑΟΚ να τιμωρήσει τον κόσμο που βρίσκεται στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που περίμενε εδώ και πάρα πολύ καιρό το συγκεκριμένο παιχνίδι για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα. Εντάξει. Θα προσπαθήσουν με ακόμα περισσότερα μέτρα να διασφαλίσουν πως δεν θα βρεθεί ούτε ένας που θα θελήσει να κάνει κακό, στηριζόμενοι στο πνεύμα της συνεργασίας που δείχνουν οι ίδιοι οι φίλαθλοι. Ναι, αλλά καλό θα ήταν και στον ΠΑΟΚ να δούμε και ποιος έκανε αυτή την ξερή. Ναι, αυτό πόσο φάγατε αλήθεια. Τι φάγατε μου γι' αυτό. Πρόστιμο, βγήκε. Δεν το ξέρω. Φάγατε πρόστιμο, δεν ξέρω το ποσό. Τέτοια δεν με ρωτάς, ο ρεπόρτερ δεν είμαι. Ναι, εντάξει, όχι, εγώ το διάβασα, δεν θυμάμαι το ποσό. Δηλαδή δεν. Χρηματικό πρόστιμο. Χρηματικό φάγατε, ναι. Εγώ θα ήθελα πέρα από το χρηματικό πρόστιμο να βρεθεί ο συγκεκριμένο κύριο, να δούμε ποιο είναι, τι είναι, πού ανήκει, να ταυτοποιηθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Δεν με νοιάζει αν είναι οργανωμένο. Συμφωνώ. Δεν με νοιάζει αν είναι αρχηγός συνδέσμου. Δεν με νοιάζει αν είναι αρχηγός κόμματος. Αυτό έλειπε. Γιατί μια ένα κλικ δεξιά να έκανε ή αριστερά μπορεί να είχαμε και. Υπάρχει μια δολοφονική καθαρά ενέργεια. Έπεσε αυτή η φωτοβολίδα μέσα στη κερκίδα που είχε μικρά παιδιά. Και λέω το ίδιο τροπάριο που είχα πει όταν είχαν έρθει οι πράσινοι εδώ με την ομάδα από την Αυστρία. Αυτή είναι η πόλη, το θυμάμαι αυτό. Που ήταν αδερφοποιημένοι και κάνανε το ίδιο, όχι μία φορά, επανελειμμένα προς τη θύρα 7. Ποια ήταν τώρα η. Α, που μπήκαν μέσα και το. Ναι, και τιμωρηθήκαν. Αυστρία Βιέννη ήταν, δεν θυμάμαι. Κάποια, ναι. Μία από αυτές. Δεν το θυμάμαι τώρα. Και ρίχνανε με τα στυλό στη θύρα 7 που είχε μικρά παιδάκια, οικογενειάρχες και τα λοιπά, έτσι. Και έγινε είσοδο του φιλάθρου, έγινε η μπούκα και τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Λογικά τιμωρήθηκε. Λογικά τιμωρήθηκε γιατί ούτε η αστυνομία. Οι άλλοι ούτε η αστυνομία. Οι άλλοι τιμωρήθηκαν. Για τώρα άλλο. Εντάξει. Ούτε η αστυνομία ενέργησε όπως έπρεπε σε εκείνο το ματς. Ούτε. Ωραία, αυτό ωραία τέτοια που έκανες. Αυτοί που πέταξαν στην Τούμπα οι Αυστριακοί τι ήτανε. Τους έπιασε. Κανείς τους έπιασε. Γιατί δεν τους έπιασε. Δεν έχετε. Γιατί δεν έχει. Υποτίθεται ότι υπάρχουν. Εμένα ρωτάς, φίλε. Αυτοί κάμερες. Που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση. Λέω υποτίθεται, γιατί κάνετε πιάνετε. Για την ασφάλεια των οπαδών, των φιλάθρων, αυτούς να ρωτήσεις. Ωραία, εδώ έχω για να πάμε και να ανοίξουμε τις γραμμές. Μάλλον να τις ανοίξουμε και να διαβάσω εδώ από μία δήλωση του Βαγγέλη Αγγέλου, τον Πασχετικό Άρη. Λοιπόν, να πούμε ότι το 2310-287 και 3 οκτάρια είναι στη διάθεσή σας. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888 και 6945-287-888 από αυτή τη στιγμή. Διαβάζω εδώ πέρα τι είπε ο Ρεσί Δέστονα, ο Αγγέλου. Τι είπε? Ο Άρης είναι όπως η Manchester United. Ποιος είναι αυτός ο Αγγέλου? Ο Αγγέλου είναι προπονητής του Άρης στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ? Ναι. Αυτός που κόντεψε να πέσετε είναι? Όχι. Ήταν ο Γιαννάκης και ήρθε αυτός. Αυτός σας έσωσε. Ναι, μα έσασε. Ναι, αφού τα πέφτατε. Δεν τα κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν υπήρχε. Ο Πάουκ δεν κινδύνευσε να πέσει τότε που μα κερδίσατε, που λέγατε με την Άκη, με τον Κολοσσό και τα λοιπά. Ναι, ήταν στο χέρι μας να σας δείξουμε και σας σώσουμε. Όχι, δεν είναι στο χέρι. Στο χεράκι μας. Όχι. Στο χεράκι μας. Το έχω ξαναζητήσει και γιατί. Στο χεράκι μας. Όχι, όχι. Με κέρδισε, ρε φίλε. Όχι, ρε.
Όχι, όταν έφτασε εκεί, όχι, πριν ήταν στο χεράκι. Άστο πριν. Εγώ σου λέω, φτάσαμε. Τρεις αγωνιστικές πριν στο χεράκι μας. Φτάσαμε τελευταία αγωνιστική. Άσο, η τελευταία είναι σωμένο, άστο. Σωμένο πώς είμαι, ρε φίλε. Σωμένο στην τελευταία. Άντε πάλι, μην τα λέμε. Εκτίθεσαι. Τελευταία αγωνιστική σωμένο. Δεν ήμουν σωμένο. Ναι, ρε, σε, άλλο λέω. Καταλαβαίνει ο κόσμο. Ναι, στο άλλο μάτσα, αν κέρδιζε ο Κολοσσό, δεν ήμουν σωμένο. Άμα κέρδιζε ο Κολοσσό, θα είχαν ο Άρη. Εφόσον. Ναι, άσο το τι θα είχα. Ο Άρη κέρδισε. Ναι. Αν κέρδιζε αν ο Κολοσσό, έπεσε. Αν θυμάσαι, Τάσο, ναι. Που θυμάσαι. Ναι. Είχαν και μία διαφορά τα δύο τα ματσάκια. Και γύρω στα έξι, δηλαδή τελείωσε. Τη διαφορά δεν την είχαν γιατί την επέβαλε κάποιο. Διαφορά έγινε γιατί. Έπεσε ό,τι κάνατε εσείς μες στο παλέ που ρίχνετε τα χαρτάκια, τις κορδέλες κτλ. Μια τέτοια είχε τραυματίσει. Τέλος πάντων. Να είναι καλά, ανάψε. Ανάψε ένα κεράκι στον Ιωαννίδη και στην τότε διοίκηση του Άρη. Γιατί αν ήταν στο χέρι μου, θα ήσασταν στην Αλφα. Καλά, έχετε πέσει έτσι κι αλλιώς. Ο Ιωαννίδης έσωσε δηλαδή τον μπάλα. Δεν ξέρω, έτσι λέω. Έτσι λέω. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Έχουμε, να πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κώστας λέγομαι. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Αριανός. Μεγάλη ομάδα της πόλης. Λοιπόν, έλα, Κώστα, πάμε. Λίγο να κάνω μια διευκρίνηση για χθες για τα εισιτήρια που λέγατε. Α, ναι. Λοιπόν, να επιθυμίσω ότι τα εισιτήρια που κόβουν όσο χωράει το γήπεδο, τόσα εισιτήρια πρέπει να κοπούν. Αν έχεις 20.000 τρέγια, αν έχεις 20.000 διαρκεία, όσο χωράει το 27.000, 28 πόσο τα άλλα 8 πρέπει να είναι εισιτήρια. Στόπεδο, στόπεδο. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Όχι, ισχύει λοιπόν, αυτό. Δεν ισχύει, είναι... δεν ισχύει αυτό που λες. Τέλος πάντων. Ξέρεις, να... στάσου ρε φίλε, ξέρεις γιατί. Ο ΠΑΟΚ πόσα διαρκείας έχει. Δεν ξέρω. Έχει 21-120. Ναι. Στην Τούμπα κόπηκαν 16.000 εισιτήρια. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, πει... πώς γίνεται αυτό που λες. Να σου τελειώσω λίγο. Εγώ μιλάω βάσει αυτό που είπες. Τέλειωσε. Ναι, ναι. Αυτό είναι πόσα εισιτήρια. Πόσα... Στην Τούμπα θα κόψεις τα εισιτήρια που έχεις. Τα εισιτήρια και τα διαρκείας τα μετράνε μαζί, γιατί με το εισιτήριο το διαρκείας, με το διαρκείας σου παίρνεις και εισιτήριο. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Στο ουδέτερο γήπεδο το διαρκείας δεν μετράει. Δεν ισχύει. Ουσιαστικά και νομικά, ακόμα και το διαρκείας πρέπει να κόψει εισιτήριο. Δηλαδή, δηλαδή όσοι είχαν διαρκείας από τον Άρη στο Καφτατζόγλιο δεν μπήκαν. Μπήκανε με το διαρκείας χωρίς να κόψει εισιτήριο. Μπράβο. Γι' αυτό, και βλέπεις, γι' αυτό βλέπεις ότι είχε 11.000 τόσο κομμένα εισιτήρια σύντα διαρκείας. Mm. Στο Γαριλάου θα έπρεπε να ήταν τόσα εισιτήρια σύντα διαρκείας. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ναι. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. 11.600 επισήμως από τη Super League. Έτσι. Ναι. Πόσα διαρκείας έχει ο Άρης. 7,5 έτσι λένε. Πήγαν όλοι. Όσο και με πήγαν, δεν ξέρω. Ρωτάω ρε φίλε. Θα πάρουμε τηλέφωνο έναν ένα να μας πει. 11.30 και 7.30 19, αν πήγαν όλοι. Έτσι. Εγώ λέω 1.000 να μην πήγαν, που σίγουρα δεν πήγαν 1.000 στατιστικά. Είναι 18, ό,τι είπα την πρώτη μέρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν μάλασε με για 1.000 άτομα. Πρόσεξε, δεν λέω αν ήμασταν 18-20.000. Δεν το λέω αυτό. Σου λέω πώς είναι η διαδικασία των εισιτηρίων. Ναι, αλλά στην αρχή έτσι όπως το είπες για την Τούμπα, σου λέω ότι είχε 16.000 ο ΠΑΟΚ. Να κάνω μια παρέμβαση εγώ. Εσύ έχω 16.000, είναι τα εισιτήρια που έχω στην αδιαρκεία. Στο Καριλάο έτσι θα ήταν. Μάλιστα. Θα ήταν, ας πούμε, 15.000 ευρώ. Okay. Εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Εντάξει, okay. Ναι, όχι, απλώς ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση πώς μετράνε τα εισιτήρια όταν είναι σε δεύτερο γήπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Okay. Και τώρα μια ερώτηση στον Τάσο. Ναι, ναι. Σοβαρά τώρα. Εσύ τώρα βλέποντας τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Ποια θέση πιστεύεις ότι θα τερματίσει ο Άρης. Βάσει την εικόνα του δύο... Δεν θέλω να το πάρεις οπαδικά. Όχι, όχι. Βάσει την εικόνα, την αγωνιστική για τα δύο πρώτα μάτς, ο Άρης θα είναι πεντάδα. Πεντάδα. Λοιπόν, με αυτά που βλέπουμε, έτσι. Τώρα, ναι, τώρα δείγμα, στα επόμενα δύο μάτς μπορεί να έχει άλλη εικόνα. Μετά την πέμπτη-έκτη αγωνιστική. Με αυτά που είδαμε έως τώρα, δηλαδή είδαμε και την Τρίπολη, που διεκδικεί πεντάδα κάθε χρόνο. Είδαμε και τον Ατρόμητο που διεκδικεί πεντάδα κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι στα πρώτα δύο μάτια θα διεκδικήσει πεντάδα. Δηλαδή, εγώ, σαν ο παδό του Άρη, ναι. Υπάρχει κάποιο να μου στερήσει το δικαίωμα να πιστέψω εγώ ότι ο Άρης μπορεί να πάει για πρωτάθλημα φέτος. Ρε φίλε, και για το Champions League μπορεί να πιστέψει. Να σε στερήσει την ελπίδα δεν μπορεί κανένα. Απλά σου λέω. Ακριβώς. Απλά μην αυξάνετε τις προσδοκίες. Αυτό είναι λάθος σας, το λέω από τώρα. Δεν αυξάνω τις... Θέλω να σου κάνω το συνειρμό της λογικής τώρα αυτή που είπες ότι βάση είναι η πεντάδα μου.
Λες και εγώ αυτό πιστεύω. Ότι βάζεις, δικαίωμα στο όνειρο έχουν οι πάντες, φίλε. Έτσι και έχεις και εσύ το δικαίωμα να ονειρευτείς για τη δική σου ομάδα. Και αυτό το δικαίωμα, τουλάχιστον διαιτητικά, το έχει δώσει ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Να ξέρεις. Για τη διαιτησία. Γιατί στα ντέρμπι θα παίξουν ξένοι διαιτητές, να ξέρεις. Μακάρι. Κανονικά όλοι ξένοι πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ. Η δική μου άποψη είναι ότι αν αφήσουν να παίξει μπάλα, ο Άρης θα πνιγνύγει 30. Έγινε, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Τζάχο, με συγχωρείς λιγάκι. Τζάχο. Πες μου, ναι. Εποχή 92 δούλευε στο χρονοδιάγραμμα. Ναι, βέβαια. 1952. Βέβαια, DJ. DJ στο χρονοδιάγραμμα. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Θα στείλω μια φωτογραφία να μου πεις αν είσαι εσύ. Στείλε, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε κάνει κάποιες εκδρομές κι άποψες μαζί. Σίγουρα. Ήσουν μαζί με έναν Γιάννη Μαριάν, το θυμάσαι. Βέβαια. Στείλε τη φωτογραφία και θα σου πω. Έγινε, να σε καλά. Για χαρά. Να σε καλά. 92 μας πήγε στο 92, 26 χρόνια πίσω. 26 χρόνια πίσω. Τότε ήθελα 30, να πω κάτι. 30 χρονών σου τότε. Όχι, ρε, στα μαθηματικά είσαι πολύ σκράπας. Τι 30. 56 μας έκανες. Εντάξει, είπαμε, μεγαλώσαμε όχι τόσο. Εντάξει, 24 είσαι. Μια χαρά είμαι στα μαθηματικά. Αγγλικά μπορεί να μην ξέρω καλά, αλλά μαθηματικά είμαι διάνοια. Να πάμε στο φίλο και θέλω να πω κάτι. 69. Τι 69. Πόσο κάνει. 12. 54. Εντάξει, το είμαι στο 7-9, δεν λέω 20. Άντε ρε Μπίλη, πάμε κανένα σήκω. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, γεια σου. Ο Τζίμις. Ένα και ένα πόσο κάνει ρε Τάσο, 3. 11. Ωραία, νάτος ο Τζίμις. Δεν μου λες. Είσαι 1,87 σαν το εναλλασσόμενο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το λες και έτσι. Δεν μου λες. Τρασφόρμες τρέγιας. Έλα. Δεν μου λες το Hall of Fame, το ξέρεις. Πώς? Το Hall of Fame σου λέει. Ναι, αυτό τι είναι, κάτι με, με τον Νίκο Γκάλι. Δεν θα το δεις ποτέ στον ύπνο σου. Δεν θα το δεις ποτέ. Πήγε, αυτός ήταν στην εκδήλωση. Στην Αμερική. Ο Νίκο Γκάλι βραβεύτηκε εκεί στο Hall of Fame, φίλε. Και ήταν ο Τζίμις εκεί. Δεν μου λες, ποιο είναι ο Νίκο Γκάλι, αυτό που έπαιζε τον Παναθηναϊκό τελευταία. Απάνω του Τζίμι. Γιατί τον έχω μια φανέλα πράσινη. Απάνω του Τζίμι, απάνω του. Με υψωμένη τη γροθιά να πανηγυρίζει πάνω, πάνω στους ώμους του Παναθηναϊκού. Απάνω του Τζίμι. Είπες ότι πήραμε παίκτη από τον Ολυμπιακό και γίναμε Ολυμπιακός. Εγώ δεν το λέω. Καρδιά, τον Ήβιτ και τον Βιτόλο όταν τον πήρατε σε μια χρονιά γίνατε Άρης. Γίνατε. Πες τα Τζίμι. Εμείς δεν τον πήραμε. Επίθεση. Αυτοί θέλαν να έρθουν, είχαν παράπονα πολλά. Θέλω να δουν. Ο Ήβιτ από μικρός ΠΑΟΚ ήταν. Πάτα ένα φρένο. Πάτα φρένο. Πάτα ένα φρένο. Συμπλέκτη. Πάτα ένα φρένο. Είδες τον Ήβιτ να βάζει γκολ με πέναλτι και να φυλάει το δικέφαλο στο στήθος. Ναι. Καλά. Στάσου ρε φίλε, αλλού θέλω να καταλήξω. Ρε Τζίμι. Είδες το Χαλκιά να φυλάει το δικέφαλο στην μπλούζα. Τον είδα, τον έχασε το πέναλτι ο Κάμπορα και μετά. Εσύ πιστεύεις να δεις το Σιώπη το Μαρτίνεθ να φυλάει. Φυσικά. Να φυλάει το σήμα του Άρη. Φυσικά, έχουμε και δηλώσει Σιώπη. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, Ζαραδούκα δεν είδα να φυλάει. Τάτο δεν είδα να φυλάει. Διαμαντάκο δεν είδα να φυλάει. Διαμαντάκο δεν είδα να φυλάει. Ο Τάτος μόνο σκοπιά φίλο όταν πήγε επίστρατο στον Παρμενίωνα, στο Δημότυχο. Πού είναι η δηλώση του. Καλά, εντάξει. Δεν με απάντησε σε κανένα από αυτά όμω, έτσι. Εντάξει, ρε φίλο, ό,τι θέλω να απαντάω. Όχι, ό,τι θέλει. Ό,τι δεν μπορεί δεν το απαντάει, ρε Τζίμι. Απλά είναι. Δικό μα. Θα φωνάξω τον Μπουγάτσα. Κάτσε καλά, Τάσο. Θα φωνάξω τον Μπουγάτσα. Θα έρθει. Δεσμεύτηκε, θα έρθει. Θα έρθει, θα έρθει. Και αυτό και ο Μακουκούλα θα έρθει. Καλή συνέχεια να γίνει. Να σε καλά, να σε καλά Τζιμάρα. Γεια σου, να σε καλά. Να σε καλά, καλώς. Ούτε εσύ με απάντησε όταν σε είπα ποιον αυτό να με την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έπαιξε και 1,5 χρόνο καημένος. Εκεί πέρα και του σταμάτησαν και τον μπάσκετ τον άνθρωπο. Ναι, αλλά πολύ καημένος. Πολύ πινελίκη το. Είχε άλλα 2 χρόνια μπάσκετ και του σταμάτησε ο άλλος ο μεγάλος. Πολύ πινελίκη. Εντάξει, έφυγε και πρόσφατα. Έχει άλλη γραμμή, Βασίλη. Πάμε στον επόμενο και κάνουμε το διάλειμμα. Έπεσε ο φίλος. Ωραία, πάμε για τον break των 9 να μην ξεφεύγουμε τα διαλύματα. Μανώλη Σιώπη, κάτσε να δω. Ο κόσμος του Άρη είναι αρρώστια. Μπράβο, ρε Μανώλη. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή. Σ' αρέσει, Πολύ, είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Αυτό εγώ δηλαδή, αν μην προπονητής από την 11 δεν έβγαινε. Πιστεύω μόλις θα δεν θα βγει όντως. Ταχύτητα έχει. Τεχνίτης είναι. Τριπλαδόρος είναι. Ασίστ βγάζει. Κάθετε βγάζει. Ναι, αλλά το λένε Σιώπη, γι' αυτό δεν επεκτείνεται. Χωρίς την μπάλα ξέρει να παίζει. Τη θέση του την έχει.
Δηλαδή είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Είναι 24 στα 25. Στη θέση του. Είναι παιχτάρα. Για μένα σου λέω είναι παιχτούρα. Απορώ. Και εγώ πιστεύω ότι σε αυτά που είπες. Είπες τη μαγική λέξη. Επειδή είναι Σιώπης, ναι, το στείλαν είναι. Πανιόνια και τέτοιες εδωρηφόρους. Αν το λέγανε Σιώποβιτς. Ναι. Σιώποβιτς, ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Όντως. Ναι. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Πάμε στο break. Πάμε στο break και αμέσως μετά το 23, 10, 287, 38 και τα 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Γεια σας. Αυτό, σε παρακαλώ. Τι τραγουδία είναι αυτά. Είναι άσχετος. Βασίλη, τι λέει. Τι είναι αυτά ρε φίλε τώρα. Άσχετος, εντάξει. Τι είναι αυτά ρε φίλε. Για κανένα γονίδι είναι και για κανένα περπινιάδι. Γιατί αυτά που παίζαν εμείς τα... Για κανένα περπινιάδι είναι. Εσύ τη σίγουρης τραγουδάρες, θα βάλω εγώ. Στο επόμενο διάλειμμα θα βάλω εγώ. Maiden. Έχω και Maiden. Στο επόμενο διάλειμμα. Έχω Φάκελος, έχει και Maiden. Καλά, θα δεις το επόμενο διάλειμμα. Maiden, ACDC μου είπες και δεν θες Maiden. Αγουστάρει ο κόσμος. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω έστω αυτά που είπε ο... Δώσε γραμμές λίγο τηλέφωνο, μπάσκε, 23-10, μπάσκε, μας πάρει κανένας τηλέφωνο. 23-10, ναι. 2 στα 2 Αριανή. 23-10-287, ναι. 3 οκτάρια, 69-45-287-888. Ναι. Πες και το... Ιδροπαλούριδες, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Να διαβάσω και το μήνυμα που έχω εδώ εγώ στον τοίχο μου από τον Δημήτρη, άλλος Δημήτρης, ένας είναι ο Τζίμις και άλλος ο φίλος, ο Δημήτρης από Νέα Υόρκη. Καλή ραδιοφωνική χρονιά σου εύχομαι Ζάχο. Το άλλο δεν το διαβάζω, εντάξει, κοπλιμέντο. Χαιρετίσματα λέει και στον Τάσο Δημήτρης από Νέα Υόρκη. Δεν διαβάζουμε τα... Σου, Δημήτρη, αυτά που μας λένε τα καλά, τα άσχημα θα διαβάζουμε, να ξέρετε. Να είσαι καλά Δημήτρη, χαιρετίσματα, ναι, από όλους μας. Ο Σιώπης τι είπε, το παλικάρι μας. Όλα τα παιδιά πήραν 90 λεπτό στα πόδια τους. Εγώ προσωπικά είναι σημαντικό να επανέλθω σε αγωνιστικό ρυθμό γιατί πέρασε ένα δύσκολο δίμηνο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να καταλήξει. Είχα δει την ομάδα και πριν έρθω πιστεύω πως θα βοηθήσω όσο μπορώ τα παιδιά και εκείνα εμένα και ελπίζω να πετύχουμε τους στόχους μας. Το παιχνίδι με τη Λάρισα ήθελα να μπω να παίξω, είναι αρρώστια ο κόσμος του Άρη, στο επόμενο θα έχουν ευκαιρία. Αμέσως στο επόμενο θα μπορείς να παίξεις, δηλαδή με τη Λιβαδιά θα μπορείς, μακάρι, μακάρι. Ακούστε μόλις τώρα. Και το δικό σου θα πεις όμως. Μόλις τώρα, Κόκε. Ναι, αυτός που πήγαινε στο καζίνο πότε του δηλαδή. Ό,τι θέλει κάνει τα λεφτά. Αυτός που είχε την κοιλιά σαν... Λογαριασμάς δώσει που... Σαν την κοιλιά που είχε του Ρε τώρα. Ναι. Δεν είναι παίκτης, ρε φίλε, είναι χαλάρας. Ναι, δεν είσαι. Ο Κόκε, αυτό που πληρώνεται 800 χιλιάρικα το χρόνο. Μετά. Θα είμαι στην Κερκίδα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, παράει τύμπανο. Και τι μας νοιάζει, ρε φίλε. Και το δικό σου, γιατί δεν λες ότι θα πάει στο γήπεδο. Ποιος. Που είπε ο... Το ρώτησε ένα στόχο σε ένα. Στο ψάξω. Ο Ιώ Σαββίδης. Που το λέει, θα τον λέει κάποιος παοξός, το ρώτησε στο... Πώς τα λένε αυτά, Instagram, είσαι και Instagram. Έχεις Instagram. Έχεις Instagram. Καλά πλάκα κάνεις. Όχι, εγώ δεν έχω ρε φίλε Instagram. Με τέτοια φάτσα που να έχω. Λοιπόν, δεν το ρώτησε, ας πούμε, θα να είσαι και στο Χαριλάου στην... Έβαλε και το κοσμητικό επίθετο και λέει, I will be there for sure. Τι σημαίνει τούτο. Θα είμαι εκεί στα σίγουρα. Γιατί να μην είναι. Είπα να μην είναι. Ναι, αλλά έχει μια διαφορά. Ναι. Ο Ιώσα Σαββίδη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ο γιος του Προέδρου και αυτός είναι μέλος του Σούπερ Τι. Αυτός τι είναι. Μέλος του Σούπερ Τι. Μέλος του Πριβέ, στο καζίνο είναι. Ναι, εντάξει. Σε ενδιαφέρει που ξόδευε τα λεφτά. Καλά έκανε, ρε φίλε. Καλά, τι να μην το πούμε. Black Jack, έχεις κανένα πρόβλημα. Μόνο αυτός πήγαινε. Στο καζίνο, άλλος παίκτης δεν πήγαινε. Ποιος πήγαινε. Δεν ξέρω. Άλλος παίκτης δεν πήγαινε, μόνο αυτός. Παρακολούθησα, λέει, τα παιχνίδια του Άρη. Ναι. Είμαι χαρούμενος για το ότι ανεξάρτητα αν η ομάδα είναι καλή ή όχι, λόγω μεγέθους γηπέδου οπαδών, πρέπει να είναι στην πρώτη πεντάδα. Πάντως έχει αποκτήσει πολύ καλούς παίκτες και μπορεί να πετύχει πολλά φέτος. Για τον Μπάκο Ερέρα, ο Κόκε είπε, δεν το ξέρω προσωπικά, όμως όσα έχω ακούσει μου αρέσει ο τρόπος του. Είναι ένας προπονητής που λέει ευθέως αυτό που θέλει. Έχει δουλέψει σε πολλές ισπανικές ομάδες, λέει πολλά, δεν έχει χάσει ακόμα ο Άρης. Με αυτό στο τιμόνι δεν είναι τυχαίο. Πω πω γλύψη μου, για την ατμόσφαιρα στο Καφτατζόγλιο και κόντρα στη Λάρισα. Δεν ζηλεύω την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Γιατί? Αλλά θα ήθελα, λέει, να είμαι στη θέση των ποδοσφαιριστών του Άρη στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι περήφανος και χαρούμενος για την επιστροφή του Άρη και είμαι σίγουρος ότι οι νέοι παίκτες κατάλαβαν τι σημαίνει να παίζει τον Άρη. Ωραία απάντηση αυτή. Δεν ζηλεύω το τέτοιο, ενώ περίμενα να πει καλά λόγια. Τι μου λες, όσο ήσουν μεσχέ Κόκε. Όσο ο Άρης ήταν γάμα εθνική εκεί. Ήρθε και έπαιξε. Β' εθνική. Μα έπαιξε. Ναι, ξέρω. Έκανες καμιά δήλωση μετά που έφυγε. Ή επανέρχεσαι τώρα. Ήταν, είχε μία. Εγώ πήγα να μην τα λέμε όλα. Είχε μία διένεξη με τον κύριο Καρυπίδη, ο κύριο Κόκε. Με το που έφυγε. Σκοτωθήκαν, όχι διένεξη. Να φορτήκανε ποντρά. Ναι. Βλέπω το παρακολουθούσα στον Άρη και στη γάμα εθνική. Τάσο. Πλάκα κάνεις. Μπράβο, Τάσο. Πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Δεν έχει ζήσει τέτοιο πράγμα εσύ. Πάμε. Ναι, ορίστε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παιδιά, πρώτη φορά που είναι στην εκπομπή σας. Είναι ο Ζάχος, σωστά. Ο Ζάχος και ο Τάσος.
και ο Τάσος, είναι ο Αριανός και ο φίλος μας ο Τάσος. Ο Ζάχος είναι ο Αριανός και ο Τάσος, ο Τρέγιας είναι ο Παοξής. Ο φίλος μας ο συμπολίτης ο Παοξής. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Επίσης επί την ευκαιρία να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι ακριβώς κάνανε πέρυσι να ξανακάνουν και φέτος. Δηλαδή να βγουν τρίτη. Δεύτερη, τι βγήκε. Ό,τι βγήκανε δεν υπάρχει. Να ξαναμπουκάρουν μέσα όπως θέλουν. Δηλαδή να χάσουν δικό τους έτσι, να το έχουν μέσα στα χέρια και να το κοιτάνε τους γλυκούς. Είσαι λίγο σαντιστής. Είσαι λίγο σαντιστής. Μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι. Απλά δεν θα έβγαινα καθόλου. Τυχαία μπήκαμε στο αυτοκίνητο και άκουσα λίγο τη ζήτηση. Και πέφτω πάνω σε την. Ο Κόκε τι έκανε που είναι μεγάλη. Πάντως, άμα γίνει αυτό που έφτιασε πέρσι, εσύ πρέπει να είσαι β' εθνική. Οπότε δεν σε συμφέρει. Όχι, εγώ λέω για αυτά. Εγώ λέω αν ζήσει αυτό που έγινε πέρσι. Μας εσύ λέει... πρέπει να είσαι στη Β' Εθνική. Ναι, άλλο λέει να το ζήσει και φέτος αυτό που έγινε πέρσι. Α, λέει. Μπράβο. Ναι, αυτό που έγινε. Αλλά αυτό δεν θα ξαναγίνει. Αυτό ήταν μια αρχή, το είπα, ξέχασα το. Για άλλο λόγο θέλω να κάνω σχολιασμό. Ναι, σου προκαλεί, φίλε Τάσο, τόσο μεγάλη έκπληξη ότι ένας παίκτης του Άρη, με όλα τα στραβά και τα καλά τα οποία είχε, δήλωσε ότι θα είναι σαν Αριανός στην Κερκίδα. Δηλαδή, το δικαίωμα το να υπάρχουν παοξίνοι, αυτή η παοξίνη που υπάρχει μόνο στους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Αριανός δεν μπορεί να τη ζήσει δηλαδή. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παίκτης. Ένας παίκτης του Άρη να βγει δηλαδή και να πει είμαι Αριανός και θα είμαι εκεί μέσα. Εγώ είπα ότι δεν μπορεί να την έχει. Εγώ απλά, πρόσεξε λίγο, είδες που το μαθαίνεις, καταρχήν το μαθαίνεις πρώτος από εδώ. Φυσικά, δεν μας αυτό την ημερώνει. Και παοξούς κιόλας το λέω. Και το βγάζεις παοξούς, εγώ δεν το είδα. Τι πρέπει. Ότι το είπες εσύ, εγώ δεν το πήρα. Ναι, μπράβο, κατά δεύτερο, δεν είπα εγώ ότι ο άνθρωπος δεν δικαιούται να είναι στην κερκίδα και να βαράει το τύμπανο. Έτσι. Ξέρεις, ο λόγος κατά τρίτον, αυτός που θα έρθει και θα βαράει το τύμπανο δίπλα σου, που εσύ πληρώνεις τον Άρη. Αυτός έπαιρνε 800.000 το χρόνο και δεν έκανε τίποτα σε κάποιες χρονιές. Δεν έκανε τίποτα, θα σε διορθώσω αυτό. Τις πρώτες δύο χρονιές την μπάλα που είδες με τον Κόκε, γιατί παρακολουθούσες και τον Άρη και σαν ελιπός, μαζί με Πάολο Κώστα δεν έχεις δει ποτέ. Όταν ερχόταν η μπάλα από το Θεό 40 μέτρα παλιά και την κάθαρατε με τα κουνάκια και κοιτούσε αριστερά και πλάσαρα δεξιά. Καταλαβαίνω γι' αυτά. Πρόσεξε τι λέω, κάποιες φορές. Αυτός και ο Κάλβο, δώσε μισό λεπτό. Αυτός και ο Κάλβο αδίκησαν τον εαυτό τους και οι δύο. Αυτοί οι δύο. Δεν λέω όχι. Αδίκησαν τον εαυτό τους. Τα πρώτα δύο χρόνια ο Κόκε έπαιξε μπάλα. Μετά έκανε πάλι συμβόλαιο, ό,τι έκανε, ό,τι έκανε. Το Ιούγιο Γκαρσία. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Απλά να μην το πλατεάζουμε και να μην βγάλω το κουμπί πάω πουθενά αλλού. Θέλω να πω ότι όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Να σου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας παίκτης του Άρη που έχει φάει πολύ γλυκό ψωμάκι από τον Άρη και το έχει δώσει και ο Άρης πολλά, έχει πάρει πιο λιγότερα από όσα θα μπορούσε να πάρει, λέει ότι είναι Αριανός και θα έρθει να βαρέει και ο τύπος. Όπως ακριβώς έκανε και ο Μουσλίμοβιτς και ο κάθε Μουσλίμοβιτς που τα πήγε στις 4. Δηλαδή να μην σου προκαλεί έκπληξη ότι μόνο οι παοξίδες έχουν την παοξίνη μέσα του τα παιχνίδια που παίρνετε. Το έχουν και οι Αριανοί πλέον. Δεν μου προκαλεί. Και κάτω βγήκε και είπε. Μικρού τώρα δεν ακούω ότι ξέρεις κάτι, δεν ήμουν Αριανός, αλλά έγινα. Μη βιάζει. Και δεν το πιστέψω. Θα μιλήσεις ο Θεός, μη βιάζει. Σε σαρδελός μου ήπιες. Πώς? Χαλάρωσε σαρδελός μου, λέω ήπιες. Κάτσε να μιλήσει κανένας άλλος. Δεν με προκαλεί έκπληξη. Εγώ απλά δεν ξέρω, είπα γρήγορα. Και τελευταία. Όχι, ρε, συγγνώμη, πλάκα κάνουμε. Τελευταία. Ξέχασες τον. Τιμπιντάι. Γουάρτα, δεν βαρούσε το τύμπανο που πήραμε το κύπελο μέσα στο σπίτι της ΑΕΧ. Φαρούσε τύμπανο Γουάρτα, δεν το είχα δει. Δεν φίλε τώρα. Μόνο το Μάριο Μπόνι θυμάμαι. Πλάκα κάνει, δεν φίλε τώρα. Να βαράει τύμπανο. Δεν βαρούσε να βγούμε το τύμπανο. Μέσα, βαρούσε, ναι. Μέσα, κατάλαβε το τύμπανο. Το έχει ζήσει, αυτό, ρε φίλε. Μέσα στη καβούζα να σηκώσει στον Αττικό ουρανό. Στον Αττικό μου άρεσε. Το κύπελο, ρε φίλε Ελλάδος. Όχι, δεν το ζήσαμε. Θα το ζήσουμε όμως. Εμείς ζήσαμε τα άλλα. Καλύτερο από σεξ. Καλύτερο από σεξ είναι. Εμείς ζήσαμε, πες το. Πέσανε. Είναι καλύτερο από σε ξανακατέβηκαν 30.000 Αργέννη κάτω και δεν πήραν τίποτα. Ενώ όταν πήραν στο τελικό γυρίσατε και εισιτήρια πίσω εσείς. Πήσανε πολύ πολύ. Ναι, αλλά γυρίσαμε το Μαστραπάρι, λοιπόν, φίλε. Τι θα ήθελες. Πώς είναι το όνομά σου, Κώστας. Κωνσταντίνε, τι θα ήθελες τώρα στα ίσια. Να πας 10.000, να ρίξεις 3 στο Βάζελο και να γυρίσεις με την κούπα στο Λευκοπύργο. Ή αυτό που έκανες που λες ότι έχεις 25-30 και δεν πήρες την κούπα. Να το πάρω. Όχι, όχι, να το πάρω. Στα ίσια θα μου πεις. Και ένα κύπελο αυτό θέλω. Άντε, γεια. Να είσαι καλά, Κώστα. Σας ακούω, καληνύχτα. Η απάντηση η καλή είναι η άλλη. Η σωστή που είπε, το σήκωσα στον Αττικό ουρανό και εγώ 5-6-7 χρόνια. Ή μαλώναμε οι δύο όταν το μπάσκετ ήταν νούμερο ένα άθλημα στην Ελλάδα και το σήκωνα στα μούτρα σου. Αυτή είναι η σωστή τέτοια. Έτσι.
Ναι, βέβαια. Ναι, όταν, ναι βέβαια. Και πήγαινε στα Final Four και είχαμε μνημόσυνα. Ήμουν σίγουρο. Ωραία, και για το συνεχίσω. Και πήγαινε στρέγγια. Και πήγαινε. Ο Μακαντού. Ωραία. Και πήγαινε στρέγγια, γιατί εγώ τα θυμάμαι και πιο παλιά από αυτά. Πήγε στον τελικό της Γενέβης στρέγγια, γιατί ήσουν έτσι. Ήμουνα. Σήκωνε στο κύπελο τρέγγια, γιατί υπάρχει το τέτοιο. Και φώνασε σύνθημα κατά του Άρη τρέγγια. Βέβαια. Είδες που τα θυμάμαι όλα. Φίλο, αντίπαλός μου ήσουν. Ναι, είδες που τα θυμάμαι. Ο Άρης. Εκείνη την άλλο σου λέει, την ώρα. Εκείνη την ο Άρης εκείνη τη δεκαετία ήταν ο Ολυμπιακός του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Όχι για λαμογιές και αυτά, για ξέρω ναι, εγώ. Εντάξει, για τίτλους και τέτοια. Ναι, ωραία. Τι, μπορώ να σου μιλήσω εγώ για τον μπάσκετ για τίτλους. Θα είμαι βλάκας. Ωραία. Όχι, λέω ότι πήγε, σήκωνε σε ευρωπαϊκό που ήταν μεγάλη επιτυχία και φώναζε κατά του Άρη. Ναι, φώναζα, ρε φίλε, γιατί όλη την εβδομάδα που το σήκωνε. Μου είχε ζαλίσει τον έρωτα εδώ, θα σα ξεσκίσει η Σαραγώσα, θα σε κάνει ο Ισπανός. Όσα, όσα. Ναι, Σαραγώσα. Όσα είσαι Σαραγώσα, κλατς βαντάμι Σαραγώσα. Τι να κάνουμε. Και λιπόδημη εκεί πέρα κάτω. Πάμε στον φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 23-10-287-888. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, Αντώνη. Μια μεγάλη καλησπέρα. Γεια σου, Αντώνη. Εννοείται ότι είμαι Αριανός, έτσι. Τέσσερα στα τέσσερα. Καταλάβαμε. Τι έγινε, τι έγινε. Μειονότητα είστε. Φίλε, τόσα χρόνια είχατε να βγείτε. Λογικό δεν είναι. Βαρέθηκαν οι άλλοι. Είχαμε πολλά χρόνια να βγούμε. Βαρέθηκαν. Έτσι, έτσι, δίκιο έχει. Τώρα πέραν την πλάκα. Λογικό δεν είναι. Πέραν τη πλάκα που κάνουμε, εντάξει, έτσι είναι. Λογικό. Έλα, Αντώνη. Μ' αρέσει ο τρόπο που σε αντιμετωπίζει Ζάχο ένα παοξή. Ναι. Η αλαζονία τους. Έτσι είναι. Και φίλε, αυτό το αφιψηλού που μας βλέπουν και καλά. Ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δώσε, κάτσε λίγο, είπες το όνομα. Αυτό είναι τα βγαίνει. Περίμενε, το... το όνομά σου μας είπες, αλλά δεν συγκρατώ το όνομα. Αντώνη. Έλα, Αντώνη, σωρά, συγγνώμη. Άκουσε με. Μεγαλομανία έχουν από μικρή αυτοί. Είχαν μεγαλομανία πριν Σαββίδη. Τώρα με το Σαββίδη που υπάρχει και χρήμα και τέτοιο, σκέψου. Πριν Σαββίδη είχαν μεγαλομανία. Δεν θα έχουν τώρα. Το καταλαβαίνω. Πώς, τώρα οι άνθρωποι τότε, οικονομικά καλά, είναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δεν έχω εγώ αλαζονία, αν δεν μιλήσω εγώ, ποιος θα μιλήσει. Φίλε, εσύ που υποβιβάστηκες τρεις φορές και έλειπες πέντε χρόνια, τέσσερα από την Αλβανική. Τέσσερα. Δηλαδή, εσύ, συγγνώμη τώρα, όταν ξεσκίζατε όλη την Ελλάδα στο μπάσκετ και ήσασταν η καλύτερη ομάδα, ήσασταν αλαζόνες. Ναι, εσείς. Ναι, εσείς, γιατί για τους άλλους ξέρει να μιλάει. Άσου, Ζάχο, για τους άλλους ξέρει να μιλάει ο Αντώνης. Όχι, δεν το. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Δεν έχει κανένα. Σου λέει, κάνε αυτά που έκανε και μετά. Ρε, άλλο λέω. Όταν είσαστε πρώτοι στο μπάσκετ και είχατε το πάνω χέρι. Εντάξει. Ήσασταν αλαζόνες, ρωτάω. Δεν με απαντά. Πώς δεν θα συγκρίνω. Μα δεν με αφήνει να μιλήσει. Μέσα ρωτάω. Θα με απαντήσει και μετά θα σου απαντήσει. Ήσουν αλαζόνες ή όχι. Πε τα πράγματα. Όταν εγώ. Έχω στο μπάσκετ Γιαννάκη, Γκάλι, Σούποτη, Ράγκοβιτς, και 20 τίτλους. Όλους αυτούς. Και άμα θα πάρουμε τώρα μια βόλτα από το παλέ και κοιτάξεις πάνω ψηλά και δεις όλους αυτούς τους τίτλους. Ναι, είναι καρταρόπα της Μαρινέλας εκεί και της Τανίση, ξέρω. Άμα κοιτάξω ψηλά είναι καρταρόπα της Μαρινέλας. Έχει και στο... Της Μαρινέλας και της Τανίση. Να μιλήσω. Σε αφήνω, τόσο ποιος μιλάει, εγώ μιλάω. Στο μπάσκετ είναι άλλο άθλημα. Γιατί εγώ στο μπάσκετ τι είχα, ρε φίλε, τότε. Εγώ δεν είχα Κόρφα, δεν είχα Φασούλα, δεν είχα Σάβη, δεν είχα Λέβινγκστον, δεν είχα Τζον, τι λες τώρα. Εσύ για να βάλεις παίκτη στο Hall of Fame θα χρειαστούν 100 ζωές. Σόπα ρε φίλε. Σόπα ρε φίλε. Θα πάει. Ο Μάτζικ θα πει ο Σταυρόπουλος. Ο Στογιάκοβιτς που έπαιξε ρε άσχετε. Ο Στογιάκοβιτς είναι πιο μεγάλο όνομα ή ο Γκάλης. Εγώ σου λέω κάτι τώρα. Στην Αμερική τον Γκάλη ξέρουν το Στογιάκοβιτς ρε. Α, ναι. Τι αν ναι. Λίγο μου είπες για να βάλεις παίκτη. Σε ρωτάω ποιος είναι πιο γνωστός. Στην Αμερική, Αντωνάκη, ποιος είναι πιο γνωστός. Ο Γκάλης ή ο Στογιάκοβιτς. Ο Σταυρόπουλος. Καλά, μη και κερδίζεις. Να απαντάς, να απαντάς. Γιατί πριν λίγο ήσουν. Ο Γκάλης είναι, πες. Πριν λίγο ήσουν αλίστατος. Ο Γκάλης είναι, δεν είναι δυνατόν. Τώρα άρχισε να γίνεσαι και. Ο Γκάλης είναι. Τι είναι. Άσε με τώρα τα και τις καζομάρες, πάω ξύρι και στερά. Και και άρχισε να λες. Όταν δεν συμφέρει. Ζάχο, πες μου κάτι. Σ' ακούω. Πώς μπορεί η ομάδα μας να διαχειριστεί το γεγονός ότι πρέπει φέτος να πάμε για τίτλο. Πώς να διατηρηθεί. Τι πώς να διαχειριστεί. Να διαχειριστεί. Α, να διαχειριστεί. Γιατί ήμασταν 6 χρόνια στην αφάμεια. Κοίτα, 6 χρόνια. Εσύ νομίζεις ότι είμαστε ικανοί. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα. Ωραία, άκουσε με, άκουσε. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω. Αν είχε το σπρώξιμο που έχει. Ωραία. Έστω και λίγο από τη η ομάδα του συμπολίτη, ο Άρης θα πήγαινε για πρωτάθλημα. Αν μου αφήσει. Αν μου επιτρέπει, Αντώνης.
Πού σμπρώχτηκε ο συμπολίτη. Σου λέει στο πέναλτι με το ένα σμπρόξιμο με έχει μέχρι στιγμή. Πού σμπρώχτηκε ο συμπολίτη. Σου λέει και ένα σμπρόξιμο. Πού σμπρώχτηκε ο συμπολίτη, πε. Με την Τρίπολη. Ένα πέναλτι το οποίο δεν έπρεπε να πάρει. Είναι ολοκάθαρο το πέναλτι. Όχι, δεν διαφώνουμε. Ολοκάθαρο. Με τα μάτια του. Οι δύο. Για τη ΣΑΕΚ το πέναλτι που σε έκανε στην βαθμολογία δεν μιλά. Όχι και τα δύο. Η ΑΕΚ. Δουλεύει και εσάς και τους γάμπρους. Που σμπρώχτηκε μετά το 5 μέτρα γκολ offside που ακύρωσε δεν το λες. Με ρώτησες κάτι. Έτσι, το πιο χειρότερο offside που ακύρωσε δεν το λες. Η απάντησή μου είναι ότι αν, γιατί το είπα και προηγουμένως και στον Τάσο, ο βασιλιάς απέθανε, δεν το άκουσες, ναι. Τι συγγνώμη, γιατί ζητάς συγγνώμη. Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά αυτά με την εξυγείας και αυτά, έτσι είναι η γνώμη μου. Ο βασιλιάς άλλαξε απλά το αφεντικό, ας πούμε. Αν μου έλεγες ότι όλα τα μάτς των διεκδικητών του τίτλου θα τα διαιτήτευε ένα κομπιούτερ και σε κάθε φάση θα μπορούσαμε να σταματάμε και θα γινόταν το σωστό, θα σου έλεγα ότι είχε ελπίδες ο Άρης και για τίτλο. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα, φυσικά. Δεν θα γίνει, εννοείται ότι. Καλά, δεν γίνεται. Τώρα, οπότε ναι. Στην Ελλάδα σου είπα, ο βασιλιάς απέθανε, ζήτη ο βασιλιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όσο αδύνατο. Ο Άρης θα βγει, πιστεύω, εύκολα Ευρώπη. Εύκολα, δύσκολα, εύκολα πιστεύω Ευρώπη. Αν μπορέσει το κύπελο να φτάσει στο τελικό και εκεί είναι ένα μάτς. Θα διεκδικήσει το κύπελο. Για φέτος αυτή είναι η στόχη, πιστεύω. Έγινε φίλε μου, καλέ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εύχομαι να πάει καλά το νέο σας εγχείρημα. Και εμείς αυτό εύχομαι. Σταύρος λέγομαι από Πάτρα και είμαι παδός της ιστορικότερης ομάδας του Πειραιά, του Εθνικού. Του Εθνικού. Γεια σου, Σταύρος είπες. Σταύρος από Πάτρα Εθνικός. Ωραίος. Εθνικός Πειραιός. Ωραίος. Τώρα για την Ελλάδα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα εύκολο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ο Άρης πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικήσει και την τρίτη τέταρτη θέση. Mm-hmm. Μπορεί να διεκδικήσει η ΑΕΚ, είναι πολύ μέτρια φέτος πιστεύω. Έτσι όπως θα έχω δει. Μπορεί να χωθεί και τέταρτος δηλαδή. Ακόμη το δείγμα δύο αγωνιστικές, φίλε μου, είναι πολύ μικρό. Μετά την πέμπτη, έκτη αγωνιστική, εκεί μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπερασματάκια, νομίζω. Θα δούμε όλες τις ομάδες κιόλας. Έτσι πιστεύω. Πάντως, ο Άρης πιστεύω έκανε από τις καλύτερες μεταγραφές στην Ελλάδα, αν όχι καλύτερες. Και ερχόμενος και από Β' Εθνική έτσι, κιόλας. Έτσι. Τώρα θα δούμε. Θέλω να μου πείτε μια γνώμη, επειδή δεν έχω ιδέα από τον Ηρακλή φέτος, δεν ξέρω αν έχετε εσείς, γιατί κληρωθήκαμε στο κύπελο, Εθνικός Ηρακλής. Σοβαρά Εθνικός Ηρακλής. Αλλά είναι και κλεισμένο το παιχνίδι από την άδικη περσινή τιμωρία, χωρίς λόγο. Μάλιστα. Μέχρι τα να σου πούμε για Ηρακλή. Για Ηρακλή, άμα έχετε μια άποψη, άμα τον έχετε δει, τι έχει κοίτα, κάνει. Έχει κάνει πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής. Τώρα προπονητή, έχει το Βοσνιάδη, έτσι. Και Κλέι τον πήρε σήμερα, χθες. Την έκτη κατηγορία, ναι. Πήρε τον. Και τον Κλέι τον πήρε. 40χρονο Κλέι. Εντάξει, και εσύ τον έκανε 37, νομίζω. 36, τι θες να είναι, φίλε. Εντάξει. Τι θες να είναι. Τι να σου πω. Δεν ξέρουμε τον εθνικό, τη δυναμικότητα του εθνικού, φίλε μου. Ένα μάτσι είναι αυτό, τι είναι. Μονό. Συνέδρο του εθνικού. Να σου αλλά πω κάτι. Είναι. Αν ο Ηρακλής είναι. Γιατί τα ίδια έλεγα και την ομάδα μου. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι για τον Ηρακλή. Αν είναι έξυπνος ο Ηρακλής, θα πρέπει από το κύπελο να αποχωρήσει διακριτικός. Αν θέλει να διεκδικήσει κάποιες οποιασδήποτε μεγάλες ή μικρές ελπίδες, έχει να ανέβει. Γιατί Η έδρα του εθνικού ποια είναι τώρα, Σταύρο? Η Καλυθέα, το Ελπάσο. Το Ελπάσο, εκεί στα Νταμάρια. Ναι. Αφού σας έκλεψε την έδρα ο Κόκαλης και η παρέα. Από δικηγόρο του Ηρακλή. Ναι, ρε φίλε. Δικηγόρο του Ηρακλή. Δεν σας πέταξε έξω στο δικό σας γήπεδο. Ήταν. Αλήθεια είναι αυτό. Πώς δικηγόρησα εγώ. Δεν ξέρω άμα ξέρετε και την ιστορία το όταν ήταν ο Πούσκας, ήταν άρθρο τον εθνικό πριν πάει στη Ρεάλ. Απλά το ΠΟΚ το απαγόρευσε αυτό γιατί θα έδινε κάποια λεφτά στα συμβόλαια εθνικός. Ναι. Και δεν ήρθαν τελικά. Ποια δεκαετία είναι αυτό, 70 ή 60 φίλε μου. 60. Ναι, δεκαετία του 60 ο εθνικός ήταν, ναι, ήταν. Είσαι ωραίος, Σταύρο, να σε ακούμε. Πόσο χρόνο είσαι, Σταύρο, αν επιτρέπετε. Εγώ είμαι 20. Σα ξέρω από βιντεάκια. Έχω δει πολλά βιντεάκια Μαρμίτα παλιά. Τώρα παρακολουθώ φανατικά, αλλά ξέρω από βιντεάκια. Όχι, μία ερώτηση, αν θέλει να απαντά. Α πούμε, επειδή ακουγόταν από τη φωνή σου ότι είσαι νεαρός. 20 χρονών στην Πάτρα, πώς έγινε, ποιος έκανε εθνικό. Είμαι από Αθήνα, είσαι... σπουδάζω Πάτρα. Α, σπουδάζει Πάτρα. Έστω και από εκεί, ποιος έκανε εθνικό, κάποιο συγγενή. Ο πατέρα, αν και δεν έχει σχέση, είναι από Περιστέρι. Δεν έχει σχέση με Πειραιά. Ο Εθνικάρα ζει. Ο Ματζουράνης. Δίκαιε Βασιλεύ, ναι, βέβαια. Έρχεται, τον ακούς, φωνάει εθνικάρα. Έρχεται, αλλά η φωνή εντάξει, δεν μπορεί να είναι η ίδια όπως παλιά, σίγουρα. Σταύρο, να σε ακούμε, είσαι ωραίος. Να σε καλά.
Και δεν ξέρω από Αγγλία ασχολείστε καθόλου, παιδιά. Ναι, βλέπετε. Ασχολούμαστε. Μόνο με Αγγλία. Εγώ είμαι Everton. Ναι. Πώς τη βλέπετε την ομάδα φέτος? Στη μέση της βαθμολογίας. Στη μέση. Καθένα, σαν τη Μάντσεστερ. Είμαστε Μάντσεστερ. Και αυτός είναι Λίβερπουλ. 78ος, κάπου εκεί. Εκεί θα διεκδικήσει και 6η-7η θέση για UEFA ο Everton. Έτσι πιστεύω. Είδομεν. Μάλιστα, παιδιά. Να σε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σου, έτσι, να σε ακούμε. Ωραίος. Λοιπόν, Αριανοί βγήκαν, Εθνικός βγήκε. Πάοξε δεν έχει βγει ακόμα. Εθνικός βγήκε. Εντάξει, ρε φίλε, ο Πάοξ παίζει τώρα με την Τζέλση, τι να ασχοληθεί τώρα. Τι έλεγε εκεί πέρα, έχουμε γραμμές κατά γραμμή. Νομίζω, πρέπει να έχει ναι, να το ξεκάσουμε. Πάμε στο φίλο με το... Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, ευχαριστώ πολύ παιδιά. Ένας Πάοξης πήρε τηλέφωνο, 10 λεπτά περιμένω. Αυτό είναι δάχτυλο. Ο παδότης Everton και εθνικό βγάλατε. Δάχτυλο στο Τρούλιγκ. Τέλος πάντων, Τάσο, σου εύχομαι φίλε γερό στο μάχη. Ευχαριστώ, αδερφέ. Δεν ξέρω αν αντέξει τη χρονιά, φίλε, μαζί του. Κοίταξε, καλά, άρεσε. Εμένα γιατί δεν με έφτιαξε καιρό στο μάχη. Εγώ ξεκινάω. Εσύ δεν καιρό στο μάχη. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, Ζάχο. Με έβαλε ο Τίμος, παιδιά, εγώ παδό του ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Δηλαδή, εμείς, παιδιά, έχει δώσει ο άνθρωπος λεφτά. Έχει κάνει καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Δεν συζητάω τώρα παρασκηνιακά παιδιά. Αυτά γίνονται και πάντα θα γίνονται. Μιλάμε τώρα μόνο. Όχι, να μην γίνονται, ρε φίλε. Γιατί να γίνονται? Να μην γίνονται. Να ολοκληρώσω λίγο. Όχι, λες πάντα θα γίνονται. Όχι, να μην γίνονται. Να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, και το σουλάσε τη διαιτησία και το παρασκηνιά. Έχει κάνει την καλύτερη ομάδα, έχει κάνει την καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει. Και πάλι εμείς οι παοξίδες, δεν σου λέω για αυτούς που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και λένε τα διάφορα που πάνε σε όλες τις ομάδες, ο απλός ο παοξίδης που πηγαίνει στο γήπεδο. Λέει, μακάρι να το πάρουμε αν παίξουμε καλά, αν καταφέρουμε. Και εσείς ρε παιδιά, που ήσασταν 4 χρόνια στην Γάβα και στην Β' Εθνική, θέλετε και κύπελο. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί δεν θέλω κύπελο, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν μπορείς. Δεν μπορώ για ποιο λόγο, ρε φίλε. Είσαι νέα ομάδα. Τι λες, ρε φίλε. Κάτσε να περάσουν 5-10 αγωνιστικές και μετά βγες και πέφτει. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι οι οπαδοί. Όχι, 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 όχι. Ένα λεπτό. Σου είπα καταρχήν. Είσαι μεγάλη ομάδα. Σου είπα. Ναι, σου αφήνω, πες μου. Άλλο να θεωρήσω, είσαι μεγάλη ομάδα, είσαι μέσα στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, αλλά φίλε κάτσε λιγάκι, είσαι Β' και Γ' Εθνική. Ωραία. Ανέβα, παίξε αγώνα τον αγώνα και πες θα διεκδικήσω εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ. Σου είπα μπορώ. Καταρχήν. Αυτό είναι το Ωραία, το είπες, καταλάβαμε τι είπες. Ναι. Λοιπόν, εγώ σου είπα ότι πέμπτη-έκτη αγωνιστική θα σου πω πού μπορεί να πάει ο Άρης. Μπορεί τα επόμενα δύο μάτς τι υπάρξουν να τα χάσει. Λέμε. Πρώτο Θεός. Όπως το φυσιολογικό είναι αυτό. Όχι, το φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Ομάδα, όχι. Εννοείται καινούργια ομάδα. Είναι φυσιολογικό να έχει σκαμπανεβάσματα. Καλά, σκαμπανεβάσματα όλες οι ομάδες έχουν. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Αλλά απ' την άλλη όμως, φίλε μου, επειδή και εσύ είπες. Τα επόμενα δύο ομάδες μπορεί να χάσει ο Πάοκ. Ακριβώς αυτό. Εσύ είπες ότι το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό άφησες να νοηθεί. Λειτουργεί με διαφορετικούς νόμους από όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα. Δεν γίνεται ο Άρης, όπως και να είναι. Όπως και να είναι, εγώ να παίξω εσύ και αυτός να είναι εκτός πεντάδος. Εφόσον Άκριβο. Λειτουργεί έτσι το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν γίνεται να είναι. Άμα είναι, άμα λειτουργεί λίγο κανονικά, όπως λέμε Αγγλία, που τη θαυμάζω την Αγγλία σαν πρωτάθλημα, μπορεί να ξαναπέσει. Και να πάει και στη Β' και στη Γ' και όταν ανέβει να μπορεί να διεκδικήσει Ζάχο, και το πρωτάθλημα. Το είπαμε αλλά... στην αρχή, οι δύο πρώτες αγωνιστικές δείχνουν ότι αυτό που λες, ότι θα είσαι στην πεντάδα. Αλλά είναι, υπάρχουν άλλες 28. Άλλο λέω αυτό εγώ, λέει Τάσο. Ο φίλος, μα συμφωνώ σε αυτό που λέει. Τίμος είπαμε. Ο Τίμος. Ο Τίμος λέει με λίγα λόγια ότι, δεν ξέρω αν συμφωνήσετε, ότι δεν είναι καλό να είστε υπερόπτες. Δεν είμαστε υπερόπτες. Δηλαδή βιάζεστε, καταλαβαίνουμε ότι έχετε την όρεξη. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Τίμο, για διάκριση ξέρω. Όχι, Τίμο, άλλο λέω. Λέω ότι φυσικά είναι νωρίς, θα δούμε, αλλά λέω. Όπως λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα που και εσύ το παραδέχτηκες προηγουμένως στα λεγόμενά σου, εφόσον λειτουργεί έτσι, όπως και να είναι ο Άρης, καλός, κακός, πρέπει να είναι στην πεντάδα. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι παράλογο. Και στο κάτω-κάτω, ο Άρης έχει, το είπα και προχθές, δεν νομίζω να έχει κανένας μεγαλύτερο μπάτσερ από τον Άρη εκτός τους τρεις, γιατί να μην είναι στην πεντάδα. Δεν κατάλαβα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν τρία γκρουπ. Υπάρχουν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και Άρης. Ναι. Τον Παναθηναϊκό δεν τον υπολογίζει κανείς δηλαδή, έτσι.
Όχι, περίμενε, περίμενε. Ο Παναθηναϊκός με βάση το budget, ρε φίλε, δεν είναι εκεί πέρα. Α, το budget. Είδε πώ παίζουν τα πιτσιρίκια. Εντάξει. Τα είδα τα πιτσιρίκια πώ παίζουν, ρε Στάσο, αλλά θα αντέξουν όλη τη σεζόν τα πιτσιρίκια. Γιατί, και, ναι, αυτό ισχύει για όλου. Ακριβώ για όλου. Αυτό ισχύει για όλου. Ο Παναθηναϊκός είναι, ό,τι και να γίνει, είναι κερδισμένο. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός μόνο δηλαδή, που είναι εκεί. Ο Παναθηναϊκός είναι κερδισμένο είναι... γιατί έπρεπε να είναι σε άλλη κατηγορία τώρα. Και κάποιοι του στηρίξαμε. Κατάλαβε. Okay. Γιατί εμεί δεν του στηρίξαμε. Απάντησε τα αυτό. Είπα κάποιοι του στηρίξανε. Είναι τυχερό που ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός. Να ρωτήσω κάτι, Τάσο, να ρωτήσω κάτι. Γιατί αν εσύ δεν το στήριζε, πιστεύει ότι δεν θα έπαιζε. Θα έπαιζε πάλι, αλλά θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Είναι σαν αυτό που λένε τώρα που ο Πάκου ψήφισε ουδέτερο για τον Ηρακλή και τον κράζουν. Δηλαδή αν ψήφιζε ο Πάκου υπέρ του Ηρακλή, θα σωνόταν ο Ηρακλής. Με 14-1-0. Αυτά, ό,τι και να έκανες, θα σε κράζανε. Ναι, άμπραβο. Έλα, πες μου τι θες να πεις. Και να κλείσουμε να κάνουμε το διάλειμμα το τελευταίο. Μια ερώτηση, Τάσο. Μια ερώτηση, Τάσο. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Μια ερώτηση. Το ραντεβού, Σαββίδη και Μαρινάκη, πώς φάνηκε? Εγώ δεν ξέρω κανένα τέτοιο ραντεβού. Έλα, βγήκε, Τάσο. Υπάρχει καμιά φωτογραφία, επιβεβαίωση, ΠΑΕ, ότι έγινε ραντεβού του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ? Τώρα εντάξει. Ρωτάω, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει φωτογραφία, ρε σύ, επιβεβαίωσε κάτι επίσημο, δηλαδή βγαίνει μια μαλακία, με συγχωρείς, και την υιοθετούμε. Εφόσον δεν επιβεβαίωσε, δεν ισχύει για μένα. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Και εγώ σου λέω ότι ο Μέση θα έρθει αύριο στον Άρη. Το κάνω τώρα βούκινο από εδώ πέρα και να γίνεται ράδιο Αρβίλα και το λέμε. Αν δεν επιβεβαιωθεί από το ΜΠΑΕ, αν δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό κτλ., εγώ δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Δικαίωμά μου δεν είναι. Να σου πω τη γνώμη για το πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Φέτος θα είναι ήρεμα τα πράγματα. Του χρόνου που έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα βγαίνει ο πρώτος στους ομίλους κατευθείαν, θα γίνει μεγάλη σφαγή, φίλε. Γιατί θα γίνεται, γιατί θα βγει ο πρώτος, θα πάρουν λες πολλούς πόντους. Αν συνεχιστεί έτσι. Ανεβαίνουμε κλίμακα δηλαδή στην UEFA. Ναι. 14η νομίζω είμαστε. Ο 13ος λέει γίνεται αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν το ήξερα. Νομίζω από τη μεθεπόμενη χρονιά θα ισχύει. Και εγώ κάπως έτσι το. Αυτό λέω. Όχι φέτος, του χρόνου. Όχι, ναι. Ο Τάσος λέει. Του πάρα χρόνου. Από το 20 και μετά. Τέλος πάντων. Okay. Να σε καλά, Τίμω. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Ωραίο, καλό σου βράδυ. Ναι. Αλλά μ' άρεσε που είπε γερό στο μάχη εσένα, εγώ να μην είναι το στομάχι μου. Από του πιο προσγειωμένου ακροατέ να μου. Με ωραίε τοποθετήσει. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν έτσι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Βασίλη. Πάμε και ερχόμαστε για κανένα ταρτάκι ακόμα γεμάτο. 2310 287 και 3 οχταράκια για να επικοινωνήσετε με το ράδιο Μαρμίτα. Εγώ προβλέπω ανώμαλη προσγείωση. Δεν θέλω να είμαι μάντη σε κακών ειδήσεων, αλλά αυτή η υπεροψία, αυτό το ψήλωμα ξαφνικά, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κανένα ψήλωμα. Κέρδισα τη Λαμία και τη Λάρισα. Όχι. Και πάω για πρωτάθλημα, πάω για κύπελο που είμαι πεντάδα σίγουρα που λες εσύ. Όχι, δεν είπα σίγουρα. Αυξάνεις απαιτήσεις και αυτό θα δημιουργήσει άσχημες καταστάσεις. Δεν είπα σίγουρα. Σίγουρα λέω. Ό,τι και να. Εγώ είπα εύκολα, δύσκολα ψεύω θα βγει ο Άρης στην πεντάδα. Όχι, είπε ότι είναι και η διαιτησία, αν ισχύει η διαιτησία έτσι και αλλιώ. Ο Άρης βάσει ρόστερ που έχει θα βγει πεντάδα, αυτό είπε. Ναι, ο άλλος βγήκε και είπε: έχω δικαίωμα να πούμε να ρωτήσω. Καλά, προτάθυμα. Και εσύ είπες, γιατί δεν είναι. Τελικό είπες: θα πάει, αυτός είναι ο στόχος. Τι άλλο δεν θα πεις? Είπα ότι η στόχη φετινή είναι Ευρώπη και κύπελο. Εγώ, αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι έχεις κάνει ένα καλό σύνολο. Έχεις κάνει καλές μεταγραφές. Καλές παίκτες έχω. Το σύνολο θα το δούμε. Γίνεται καλό. Έχεις καλό προπονητή. Χρειάζεται πίστοση χρόνου για να δεις. Καλά, δεν είπαμε ρε φίλε. Και χρειάζεται από όλους σας να έχετε λίγο χαμηλά την μπάλα. Να μην ψηλώνετε και να μην νομίζετε ότι γίνεται ρεαλιστικά Μπαρσελόνα. Ρεαλιστικά είναι αυτά που λέω. Όχι, Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα γίνεται. Μπαρσελόνα δεν είναι άλλο. Όχι, ρεαλιστικότατα είναι αυτά που μιλάμε λέω. Μιλάμε σοβαρά και παίζω, να μην παίζω σε ένα, ναι, για να πάρουμε και τους φίλους. Ναι. Παίζω σε ένα πρωτάθλημα της Πλάκας. Είναι της Πλάκας αυτό το πρωτάθλημα. Με ομάδες της Πλάκας. Εγώ δεν είπα ότι ο Άρης είναι Μπαρσελόνα. Παίζει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Έχει το τέταρτο μεγαλύτερο. Όχι. Έχει το τέταρτο μεγαλύτερο ρόστερ, πιο ακριβό ρόστερ. Δείχνει ότι έχει κάποιους ποιοτικούς παίκτες και μάλιστα πλέον έχει και στον πάγκο. Πόσο είναι το ρόστερ του Άρη? Δεν νομίζω να έχει μεγαλύτερο. Πάνω 3-3,5 εκατομμύρια εκεί. Δηλαδή είναι ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Οι τρεις και ο Άρης. Ποιος έχει μεγαλύτερο? Ποιος έχει μεγαλύτερο από τον Άρη? Πες μας. Δεν ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, ας σου πω, Τάσο, εσύ, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένα από τα δύο? Δεν ξέρω αν έχει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Η Τρίπολη δεν έχει. Ένα από τα δύο δεν είναι ο ΠΑΟΚ? Μεγαλύτερα. Εννοείται. Ας σου πω ότι θα βγεις τέταρτος. Δεν θα μου πεις είναι αποτυχία? Φυσικά. Εγώ γιατί να μην πω αν ο Άρης με το τέταρτο βγει έκτος ότι είναι αποτυχία? Γιατί δεν έχει εμπειρία από την Αλφα Εθνική τα τελευταία χρόνια. Ναι, φυσικά. Και γιατί δεν έχει δέσει η ομάδα σου. Καλά, θα το δούμε. Φυσικά γι' αυτό βέβαια.
Θα το δούμε, εδώ είμαστε. Εγώ δεν λέω 100% θα γίνει, λέω ότι πρέπει να γίνει. Εγώ λέω να χαμηλώσετε λίγο την μπάλα, γιατί πολύ ψηλώσατε. Χαμηλώστε και εσείς. Και θα προσγειωθείτε. Εμείς έχουμε όλο το δικαίωμα να είμαστε ψηλωμένοι. Γιατί ρε φίλε, αν δεν είχαμε τη χειραγωγημένη. Α, δεν είχε το ρολό στο κεφάλι. Τη χειραγωγημένη Μπενφίκα, Τσάμπιονς Λίγκ, Μπίλος θα έπεσε τώρα. Χειραγωγημένη. Εγώ το λέω η FIFA. Α, σου τιμωρήσουν. Α, σου τιμωρήσουν. Πάμε στο FIFA. Πώ θα γίνει. Είδαμε την πέναλτη πήρε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, ναι. Καλησπερίζω τα δύο καλά μου φιλαράκια, τον φίλο και αδερφό Ζάχο. Γεια σου. Και τον φίλο και, τον φίλο και αδερφό Τάσο Παύλα Προπαγανδιστή. Μπουγάτσα. Γεια σου Νίκο. Σε λέω Νίκο είναι. Δεν το κατάλαβα. Καλώς τον Μπουγάτσα ρε. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε τον Νίκο. 10 λεπτάκια δικά του είναι. Έχουμε ένα κλανό. Έλα, πάμε. Επειδή όπως ο Καρυπίδης φέτος έκανε τεράστιες μεταγραφές και έχει δώσει όραμα στο Λατουάρι, ναι. Νομίζω ότι και το Λίμπερο έκανε μια τεράστια μεταγραφή, φίλε Τάσο, που πήρε το Ζάχο στο ραδιόφωνο και επιτέλους θα ακούσει και κανένας Αριανός αυτό το πολύ καλή ραδιόφωνο. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Δεν το συζητάμε. Και άλλη μεταγραφή κάναμε και το Εσκομπάρ κάναμε όμως μεταγραφή. Δεν το συζητάμε. Είναι και ένα ραδιόφωνο ασπρόμαυρων αποχρώσεων, ήταν έτσι και είναι ακόμα. Όλα είναι. Και νομίζω ήταν καλή κίνηση αυτή με το Ζάχο. Ώστε κάποιοι Αριανοί, αρκετοί πιστεύω, τουλάχιστον αυτό το δίωρο να σωστό. Βάζουν τη συχνότητα σωστό. Στους 107 και 4. Σωστό. Μια που δάσκει ο χορηγός. Επειδή όμως, καταρχήν θέλω να... Πιστεύω ότι η εκπομπή θα ξεσκίσει, ήδη ξεσκίζει, όλοι καλά. Την ακούν. Πιστεύω και Αριανοί και Παοξίδες και όχι μόνο. Αλλά επειδή συγγνώμη λίγο Μπουγάτσα, μας πήρε φίλος του Εθνικού, Εθνικού. Από την Πάτρα. Το καταλαβαίνεις, πριν από λίγο μίλησα. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Ήταν λίγο κουφό, βέβαια. Ναι. Γιατί ο Εθνικός από ό,τι έχει τέσσερις φιλάθλους. Ο ένας πέθανε, νομίζω ο Ματζουράνης έχει πεθάνει. Όχι, όχι, τον πέθανε στον άνθρωπο, τον πέθανε. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ναι, ακόμα, ναι. Πάμε σε αυτό που θέλεις να πεις, άντε. Λοιπόν, αλλά επειδή τώρα που περίμενα να μιλήσω, άκουσα τον Τάσο, ο οποίος είπε αυτό που είπε τέλος πάντων. Απλά θέλω Τάσο να σου θυμίσω ότι τον Ιούνιο στην εκπομπή της Μαρμίτας του φίλου μας του Ραπτόπουλου, όπου κάναμε ένα reunion, είχα πει εγώ ότι ο Άρης θα χτυπήσει την τέταρτη θέση πριν κάνει τις μεταγραφάρες. Εγώ είπα πέμπτος. Και εγώ πέμπτος είπα. Ο Ζάχος είχε πει πέμπτος. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είπα ότι είναι ο στόχος του η τέταρτη θέση, να αφήσει δηλαδή από κάτω του τον Αστέρα και τον Ατρόμητο. Ναι. Λοιπόν, πριν κάνει όμως τις κινήσεις αυτές ο Καρυπίδης, με τις μεταγραφές αυτές που έκανε ο Καρυπίδης και την τρέλα που έχει δώσει στον κόσμο του Άρη, νομίζω ότι οποιαδήποτε θέση του Άρη κάτω από την τρίτη, θα θεωρήσει, εγώ τουλάχιστον θα τη θεωρήσω τεράστια αποτυχία. Πες μας στους δύο από πάνω. Όχι τώρα, είδες, έριξε την ερώτηση τώρα. Και θα σου πω τους δύο. Επίσης, ο Άρης έχει κάνει, είπες ότι κέρδισε τη Λαμία και τη Λάρισα. Για μένα είναι ομάδες Β' Εθνικής και οι δύο αυτές. Ναι, συμφωνώ. Τις έβαλε και τις δύο αυτές ομάδες, δηλαδή σύνολο, δεν έφαγε κανένα και πρόσεξε, ο Άρης ακόμα δεν έχει δεθεί σαν ομάδα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί καινούργοι παίκτες. Σκέψου δηλαδή, μου δώσω τρέγια, ο Άρης αν δεθεί σαν ομάδα. Τι παπάδες θα κάνει. Δεν είναι απαραίτητο, και σίγουρο ότι θα δεθεί. Έτσι. Θα κάνει το εγχείρημα να δεθεί. Εντάξει, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Πρόσεξε λίγο γιατί στο λέω. Γιατί στο λέω, Μπουγάτσα. Ήρθε κάποτε πριν λίγα χρόνια ένας ποδοσφαιριστής από ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Από το Ολλανδικό. Ένας ποδοσφαιριστής ονόματι Μάρτες. Ο οποίος έπαιζε 10 χρόνια αρχικός σε Ολλανδικές ομάδες και Αλκμαρ τελευταία. Έτσι. Αυτός ο παίκτης δεν εγκληματίστηκε ποτέ, μα ποτέ δεν αφομοιώθηκε στην 11η του ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πω ότι χρειάζεται πίστοση χρόνου για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται ομοιογένεια, χρειάζεται χημεία. Αυτό δίκιο. Και δεν είναι δεδομένο ότι όταν κάνω 15 μεταγραφές, από τις 15 οι 8 μου είναι αρκετά καλές, ότι αυτό το σύνολο θα δέσει. Είναι ένα εγχείρημα που κάνει ο Ερέρα για να δέσει. Μπορεί να πετύχει. Μπορεί να πετύχει να πας καλά, μπορεί όμως και να μην πετύχει όσο το θέλεις και να μην πας σου καλά. Είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά σου υπενθυμίζω ότι ο Άρης έπαιξε δύο μάτς με εύκολες ομάδες. Τις έβαλε πέντε γκολ, παίζοντας αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι και Αθηναίοι.
κυρίως οι Αθηναίοι, αυτοί μας ενδιαφέρουν να δούμε τι λένε. Όχι εδώ οι δικοί μας, γιατί οι Αριανοί θα πούνε ότι παίξαμε μπαλάρα, οι Παοξίδες θα πούνε όχι, ότι δεν παίξε καλή μπάλα ο Άρης. Οι Αθηναίοι λοιπόν είπαν όλοι, και από τον Γεωργίου να πιάσουμε, ο οποίος είπε ότι έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο ο Άρης, ο Άρης ο οποίος ακόμα δεν έχει δεθεί, και αυτός είπα πριν, σκέψου ο Άρης να δεθεί. Και μην ξεχνάς ότι ποδοσφαιριστές όπως ο Σιώπης και ο Μαυράη, που πήραμε ο Αλβανός, ακόμα δεν τους έχουμε δει, δεν έχουν παίξει. Σκέψου δηλαδή να μπουν και αυτοί μέσα, να μπουν και αυτοί μέσα, τι σύνολο θα παρουσιάσει ο Άρης. Εγώ έχω να πω μόνο ότι μετά από πολλά χρόνια οι Κυριακές μου απέκτησαν νόημα. Αυτό και πιστεύω δεν είναι ο Σαριανός. Κοίτα, κάτσε ρε Ζιμπουγάτσα, κάτσε. Άσε να μιλήσεις. Και τσάσου ρε, κάτσε. Μιλάμε εμείς δηλαδή. Και τον Ιούλιο είχες πολλά ενδιαφέροντα, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να αποκλεί η Βασιλεία. Και τον Αύγουστο είχες μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένοντας να πανηγυρίσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχα. Γιατί στο 0-2 Μπουγάτσα πανηγύριζες και έστειλες μηνύματα, έμαθα συνοπαθούς μου. Και στο 3-2 στο ημίχρονο είχες κλείσει κινητά. Είχες πει 6 ποτά εκεί με τις εθέρεις υπάρξεις στο Εσκομπάρ. Έτσι έχω μάθει η Μπουγάτσα. Ναι, μαζί με τον άλλον εκεί, το δικό σου το Μανολάκι. Ναι, με τα όμορφα τα κοριτσάκια εκεί, τις σερβιτόρες. Κατάπιατε να πούμε δύο μπουκάλια ουίσκι στο 3-2 με τη Σπαρτάκ Μόσχα. Έτσι λένε οι πληροφορίες εκεί στο Σκομπάρ. Ναι. Αν λέω ψέματα, είναι με διαψεύσεις. Εγώ απλά θα σου πω ότι ναι. Οι δύο αποκλειστοί. Επειδή δεν είμαι, κοίταξε με, ξέρεις τόσα χρόνια. Ναι. Ξέρεις ότι αγαπάω την ομάδα μου, αλλά απορρομένος δεν είμαι και μπορώ να πω. Δεν έχω. Χάρηκες δηλαδή στο 3-2 ημίχρονο που το γύρισε ο Πάοκ. Δεν σου έχω πει ότι δεν έχεις αλλάξει επίπεδο. Σίγουρα έχεις ανέβει επίπεδο και αυτό οφείλεται βέβαια στον άνθρωπο. Που χώνει το χρήμα, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος δεν σε έκανε να αλλάξει. Δύο απαντήσεις περιμένω και δεν μου τις δίνεις. Χάρηκες που ο ΠΑΟΚ το γύρισε με 3-2 ή ήπιες μια μπουκάλα με το Μανολάκι εκεί. Σε απαντώ. Και στην επόμενη απάντηση θέλω να μου πεις τους επόμενους δύο πάνω από τον τρίτο Άρη. Απέκλεισες δύο ομάδες οι οποίοι είναι ονόματα στην Ευρώπη. Παρόλο που ήταν σε κακή κατάσταση, ειδικά η Βασιλεία, σε τραγική κατάσταση. Παρόλα αυτά είναι δύο ονόματα γνωστά στην Ευρώπη. Αποκλείστηκες όμως δια περιπάτου, έτσι, από μια ομάδα, η οποία UEFA τη βγάζει χειραγωγημένη ότι είχε στήσει παιχνίδια, ότι είχε εύνοιες και ότι είχε κάνει και, πώς το λένε, δωροδοκίες. Τι να κάνει μέσα που κάνει. Την οποία ομάδα ο Άρης την είχε αποκλείσει το 1979-80, ναι, κερδίζοντας την μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης 3-1 και χάνοντας την Μπενφίκα 2-1. Ο Άρης νομίζω η μοναδική ομάδα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχει αποκλείσει και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό ρε φίλε, και εγώ είμαι αίτητος στο Λονδίνο, έχω ισοπεδώσει την Arsenal, την πήρα πρόκριση. Έχω ισοπεδώσει τότε να σου πει 2 στο 12 την έχω. Πες δύο ρε, πες τους δύο πάνω. Αλλά δύο. Τώρα μου λες για το 1979. Πες τους δύο πάνω. Εδώ μιλάμε για το 2018. Πες τους δύο πάνω, ποιοι είναι. Πες τους δύο πάνω από τον Άρη. Λοιπόν, οι δύο που θα τερματίσουν πάνω από τον Άρη, δεν μπορεί, δεν είμαι ο... Τη σειρά θέλει. Δεν είσαι ο Κοταρέας. Τη σειρά θέλει, δεν κατάλαβα. Ούτε Νοστράδαμος, ούτε Νοστράδαμος, ούτε Πατέρ Παΐσιος. Πες το, θα είναι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πες το. Φίλο του. Είπα κάτι, ότι ο Άρης, αν βγει κάτω από την τρίτη θέση, κάτω από την τρίτη θέση. Αποτυχία. Για μένα θα είναι τεράστια αποτυχία. Ωραία. Με αυτό, με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το παιδί και με την τρέλα του κόσμου, με την τρέλα του κόσμου. Εντάξει. Η οποία στο μάτς με το χωριό που λέγεται Λεβαδιά, ο Άρης Δευτέρα, θυμίσου τα λόγια, μου πήρε τηλέφωνο σήμερα. Θα πάει να κάνει το πρώτο από τα πολλά sold out που θα κάνει φέτος. Από τα πολλά sold out. Και πρόσεχε. Αυτό δεν το λέω, δεν το λέω για να σου δείξω ότι ο Άρης έχει μεγάλο λαό. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό το λέω για να καταλάβεις ότι έχει τρελαθεί, έχει χαζέψει ο κόσμος του Άρη. Έχει γυρίσει κατά χιλιάδες στον κήπεδο. Πιστεύω ότι και πολλοί που έχουν πεθάνει, έχουν πεθάνει και βρίσκονται σε κημητήρια είτε της Θέρμης είτε της Καλαμαριάς. Ακόμα και αυτοί θα παραβρεθούν στο κήπεδο σε πολλά παιχνίδια οι ψυχές τους. Γιατί σου είπα, ο Άρης φέτος ετοιμάσου για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο φίλε, επειδή σου είπα κάτι, επειδή φέτος τον Άρη δεν τον περιμένουν, γιατί ακούω και την Άρα Σπορ τώρα, αυτές τις μέρες, να δω τι λένε για τον Άρη. Βγήκε ένας δημοσιογράφος και λέει, όχι ρε μεγάλο, ο Άρης, εντάξει, και να μην βγει η Ευρώπη φέτος, δεν πειράζει, θα βγει του χρόνου. Σόπαρα μεγάλε. Και ποιος θα βγει ρε μεγάλε στην Ευρώπη που έτρανε βγει ο Άρης? Ο Ατρόμητος. Δεν μας είπες τους δύο. Τους δύο, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Πες, ο πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ. Τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για τις τρεις πρώτες θέσεις. Αυτές είναι ο Άρης,
ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αυτοί θα παλέψουν για τις τρεις πρώτες θέσεις. Είπες τρίτος θα είναι ο Άρης. Άρα λες ότι θα περάσεις έναν εκ των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω αν θέλει. Υπογράφησε αυτό το δεκάλεπτο. Υπογράφησε. Λοιπόν, υπογραφώ αυτό το δεκάλεπτο. Σεπτέμβριος, 7 του μηνός. Μόλις έχει ανοίξει η έκθεση. Κάτσε να κάνω και την πρόβλεψη. Κάτσε να κάνω και την πρόβλεψη. Όσο είναι το χέρι. Αν θες να κάνω και μία πρόβλεψη, πιστεύω ότι εκτός τριάδος θα μείνει η ΑΕΚ. Αν θες να κάνω μία πρόβλεψη. Πιστεύω εκτός τριάδος θα μείνει η ΑΕΚ. Άσε την υπογράψη, και ξέρεις γιατί θα μείνει η ΑΕΚ. Πρώτον, γιατί δεν έχει ενισχυθεί καλά. Έτσι, δεν έχει πάει. Τους έχουν φύγει παίκτες. Και δεύτερον, γιατί είναι χορτασμένοι από το περσινό. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε άλλη μία γραμμή να τον πάρουμε το φίλο μου, τον δικό μου. Τις οντισιών ποιος σας κάνει. Οι χθεσινές σερβιτόρες που ήρθαμε και δουλεύουν και σήμερα. Άλλοι δουλεύουν, σήμερα καλύτεροι. Α, να έρθουμε τότε στους κομπάρες. Τις οντισιών ποιος σας κάνει για τις σερβιτόρες. Να δούμε αν λες αλήθεια. Τις οντισιών τις κάνω εγώ. Είσαι ο Ψινάκης στο σκομπάρ. Άντε, σε ευχαριστούμε. Γεια σου Νίκο. Γιατί ήθελα και το Μανώλη, να είσαι καλά. Έγινε. Δεν ξέρω αν περίμενε ο φίλος. Εντάξει, να τον πάρουμε το φίλο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, τόση ώρα ακούμε το μοντελοπνίχτη να τον κούγια να πούμε. Ο Γιώργος. Μοντελοπνίχτη τον κούγια. Καλά ρε, τον έθαψε τον άνθρωπο. Κάνεις όλα τον μπουγάτσα με τον κούγια. Πάμε. Μοντελοπνίξω να λέω ότι κάνεις ο Ντισιόρ με τα μοντέλα τώρα. Κάνει ρε φίλε. Αλήθεια, αυτός κάνει τις Ντισιόρ. Αλήθεια είναι. Γιώργος είσαι. Αυτό, καλά ρε φίλε, συγγνώμη, μέτοχος του μαγαζιού είναι. Ποιος θα κάνει τις Ντισιόρ, εγώ. Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς γιατί μιλάμε. Ο άλλος τις κάνει. Τέλος πάντων, εγώ θα μιλήσω για μια πρόβλεψη σοβαρή τώρα. Δεν θα γίνω γραφικός να πω για πρωταθλήματα. Για πες. Εγώ με γράφεις τώρα την πρόβλεψη που θα κάνω. Για πες. Λοιπόν, λέω. Σε γράφω. Τέλος Οκτώβρη. Θα μιλήσω όμως σαν τον Πίτ Παπαδάκο, γιατί και αυτός τα λέει με κάπου σαν την πυθία. Ο Πίτ Παπαδάκος λοιπόν, όλα μέσα πέφτει κατά. Ναι. Εντάξει, όταν γίνονται και μετά. Λοιπόν, ναι. Άκου λίγο. Τέλος Οκτώβρη, κάποιοι εξαγριωμένοι οπαδοί κάποιες ομάδες, αγανακτισμένοι ας πούμε από ένα αποτέλεσμα, θα πάνε εκεί στα γραφεία της ομάδας τους και θα σπάσουν κάποια τζάμια. Οπότε θα κάνει μια κρυφή εμφάνιση στην πόλη μας, ας πούμε, ο Γιάννης ο Πλούταρχος και θα τραγουδάει «Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι, φυσάει πολύ και μπαίνει μέσα ο χωριάς». Κατάλαβες? Αυτό ξέρεις γιατί. Αυτό... Γιατί τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, τον Αύγουστο, έπεσε στην πόλη μας πολύ ο Γιάννης Βογιατής που έλεγε «Ένας ουρανός, πάντα φωτεινός, ένας ουρανός μαστέρια που έχει χιλιά καλοκαίρια». Αλλά σπίσαν τα αστέρια ξαφνικά, ρε παιδί μου, και... Κοίταξε λίγο, 20 του μήνου, 17 παίζεις με τον Λεβαδιακάκο, 20 παίζω με τη μεγάλη Τσέλσι. Πάνε προσφορά από πιτσαρία μία συν μία και κοίτα να το συνηθίσεις μέχρι το Δεκέμβριο. Πίτσα, μπύρα, καναπέ και το μπάουξ στην Ευρώπη. Γιατί και το Europa League αστέρι κουλάς. Αστέρι κουνάς, να ξέρεις. Και το αστέρι το ξανακούνησα το Σεντόνι με το αστέρι. Ακούστηκε και ο ύμνος. Κάτι που εσύ στη Β, στη Γ εθνική, 4 χρόνια που λείπεις και 3 φορές που έπεσες. Δεν μπορείς να το κάνεις, ρε φίλε. Όταν θα το κάνεις, να έχεις τα μούτρα να μου μιλήσεις και να με κάνεις καζούρα. Κατάλαβες. Όταν θα ακούσεις ύμνο Champions League στο Κλεάθι Βαλαρούτσο. Όταν θα κουνήσεις Εντώνη στο γήπεδο πριν 20 χρόνια δεν είχες προβολέα. Τότε έρα να με κάνεις καζούρα, ρε φίλε. Τώρα τι καζούρα να με κάνεις. Θα παίξεις με το Λεβαδιακό του Κομπότη και θα παίξω με την Τσέζη του Αζάρ. Πλάκα μας κάνεις τώρα, μωρέ! Δεν έχεις παίξει ποτέ, πέσω. Δεν έχει σημασία. Έχω παίξει τη διοργάνωση. Και εγώ σου λέω, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή ούτε για πρωτάθλημα ούτε για Champions League. Όχι, μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Λογικό δεν είναι. Με τον ΠΑΟΚ ασχολείστε όλοι. Εγώ είπα τέλος Οκτώβρη. Καλά σου είπε, δεν είπα ομάδα. Το μαγικό. Μπορεί να για τον Άρη. Έλα, βρε τώρα. Να κάνει ας πούμε σπάσιμο τις μέσες και να τρελαίνει κόσμο να πει. Αυτό το ίδιο, την ίδια παρέμβαση. Και κάνει το 4-0. Ξέρω. Θα παίζει Γιάννης Πλούταρχος. Την έχω ξανακούσει την κασέτα του Γιωργάκη. Μη στεναχωριέσαι. Απλά εγώ για να κάνω καζούρα κάποιον.
Για να κάνω, Γιωργάκη μου, καζούρα κάποιον, να... καζούρα. Πρέπει να έχω πετύχει παραπάνω πρώτα πράγματα. Άκου λίγο. Μα δεν σου κάνει καζούρα. Λίγο. Για να σε κάνω καζούρα, Γιωργάκη. Δεν σου κάνει καζούρα. Πρέπει να έχω πετύχει. Δεν είπε ομάδα. Τώρα τι θα γίνει τώρα. Ο ένας θα είναι ο αυτός και ο άλλος θα ακούγεσαι εδώ πέρα. Θα παίξει ο Πλούταρχος, να πούμε. Ποια ομάδα εννοείς. Ποια ομάδα εννοείς. Τα επιθεία. Ναι, ποια ομάδα εννοείς. Ενώ την ομάδα, ρε παιδί μου, που οι οπαδοί της πήγαν και σπάσανε τα γραφεία της ομάδας. Έγινε που δεν ξέρω ποια ομάδα ναι, ήταν. Πότε. Πήραν ανακτισμένοι. Πότε, ρε φίλε. 4-0. Πότε έγινε αυτό. Το 2000. Α, το 2000 έγινε. Κοίταξε τώρα. Τότε που έκανε τη μεγάλη επιτυχία ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Ακριβώς. Το 2000 πόσες φορές είχες πέσει εσύ. Μία. Το 2000. Ναι, σε καλή κατάσταση. Δεν θυμάμαι να πούμε. Θα θυμηθείς. Άσανα ρε Γιώργο, άσανα το θα σου περάσει. Είχες πέσει μια φορά να πούμε. Κοίταξε τώρα, θα σε αναγκάσω ξανά. Θα σε αναγκάσω ξανά να γίνεις Τσέλσι. Θα σε αναγκάσω ξανά να γίνεις Μπάτεν Μπόρισοφ. Θα σε αναγκάσω να γίνεις Βιτεώτων. Περίμενε, θα γίνεις πολλές ομάδες ακόμα. Ίσου Σπάρτακ Μόσχας, ίσου Βασιλεία, ίσου Μπενφίκα. Αλλά ούτε με ξένα γενετικά όργανα δεν μπόρεσες να κάνεις έρωτα. Θα κάνω μια ερώτηση. Να μου απαντήσεις μια ερώτηση. Τάσο, μια ερώτηση να μου απαντήσεις. Κλείσε με αυτό, 10 και πήγε. Κλείσε. Μια ερώτηση, απλά θέλω να μου απαντήσεις. Και μία δώρο, μέχρι το πρωί μπορώ να σε απαντάω. Πώς καταφέρνεις να γίνεις ο Χουντίνι ο μάγος και το αστέρι, το σεντόνι που είναι γεμάτο με αστέρια να μετατρέπεται σε μια βραδιά σε Ιαπωνική σημαία, ρε φίλε. Δεν το βλέπεις, δεν μπροστάσου, ρε φίλε. Το βλέπεις μπροστά σου. Όταν καταφέρεις και εσύ να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Όταν καταφέρεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο και εσύ, έλα να μου το πεις. Λοιπόν, τώρα δεν μπορείς να μου το πεις. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω παίξει ούτε με Βυζάντια κοκκινοχώματος, ούτε με αγιονέργεια, ούτε έχω πάει εκδρομή στο Φιλότα. Φτάνει και οι δύο κουράσατε. Και οι δύο. Δεν με απάντησες όμως. Να είστε καλά. Σε απάντησα. Γιώργη, δεν με απάντησες. 10 και 5. Έχεις ακόμα να πονέσεις, αγόρι μου. Λοιπόν, έχεις να βγάλεις σχολεία ακόμα. Θα βγάλουμε, ρε. Έχεις να βγάλεις, περίμενε. Ας κουνήσεις, λέει ο φίλος. Κλείσον τον... Λοιπόν, να κουνήσεις, λέει, και τη σημαία της Αμερικής, Στάσο, 58 αστέρια έχει. Έτσι λέει ένας φίλος. Ναι, τώρα ο Άκης Θεοδόρου. Το είδες, ναι, 58 αστέρια, κλάιμαϊντ. Ο Γιάννης, πες στον κύριο δίπλα σου ότι φέτος ο Άρης είναι Λέστερ και το ξέρει. Έτσι λέει ο Γιάννης. Η Λέστερ πήρε πρωτάθλημα Αγγλίας. Αυτό σου λέει. Με τον άλλον. Με τον αυτό που είχαμε συνεργεί. Ρανιέρι. Με τον Ρανιέρι. Τον αποτυχημένο. Λοιπόν. Και μας κέρδισαν δύο φορές τα νήσι Φερόες. Μπήκε κανένα γκολ. Τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει. Στο που η επόμενη εκπομπή. 10 και φύγαμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, η πρώτη εβδομάδα της ζωής της. Φαντάζω τι γυναίκα της. Φαντάζω αργιούς και τα παιχνίδια τι θα γίνει. Άστα να πάρει. Λοιπόν, να έχετε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Έτσι, να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δευτέρα τώρα, τι ώρα θα είμαστε, ξέρουμε. Δευτέρα, από ό,τι μας είχαν πει ο Σταθμός, 10-12. 10-12 θα κάνουμε. Δευτέρα, έτσι. 10-12. Μετά πάει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10 και Παρασκευή πάλι 10-12. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ το Λίμπερο με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Γιάννης Παραπονιάρης και ο Γιώργος Παναγιωτήρης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουν πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα να σας πούνε. Να είστε καλά. Εδώ οι φίλοι μας από το Λίμπερο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος και σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλικ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Αύριο όλοι στο συλλαλητήριο. Όλοι στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Το απόγευμα εκεί απέναντι από το Βελίδιο. Για τη Μακεδονία μας. Έτσι, γιατί κάποιοι δήμαρχοι εδώ την έχουν ξεχάσει τη Μακεδονία μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής από όλους εμάς. Auf Wiedersehen.